S4 Premium Security Services. Συστήματα ασφαλείας, περιπολίες, φύλαξη εγκαταστάσεων. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν από ανθρώπους για ανθρώπους. S4 Security. Πάθος για ασφάλεια. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας. Η ταχύτητα είναι το όπλο μας. Τα βάρη σας είναι η δουλειά μας. Και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόαιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2310-31-62-22. Μα πού έχουν πάει όλοι οι οδηγοί? Στο Boom Car. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπλοίο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο καιρό θα έχετε το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδώνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Πάντα για το αυτοκίνητο με μία κίνηση. Το απόλυτο αβαντάζ για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Συνδυάζοντας φανοπλοίο, βαφείο, συνεργείο, δωρεάν οδική βοήθεια και μεταφορά. Δωρεάν αυτοκίνητο όσο έχετε το δικό σας για σέρβις, δωρεάν αλλαγή λαδιών, πρατήριο καυσίμων, κυλικείο και αληθή παντός τύπου καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της δικές σας και του οχήματός σας. Και αν τρακάρετε, αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό με την ασφαλιστική εταιρεία μόνο με μία εξουσιοδότησή σας. Στην Ποσειδώνος 28 μεταξύ Καρφούρ και Μάκρο. Τηλέφωνο 431-809. Boom Car. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Κινητό με μία κίνηση.
S4 Premium Security Services. Συστήματα ασφαλείας, περιπολίες, φύλαξη εγκαταστάσεων. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν από ανθρώπους για ανθρώπους. S4 Security. Πάθος για ασφάλεια. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποδικεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ολίγη καθυστέρηση. Τι είναι το βγάλω, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Ποιο? Λάρισα, το ξεχάσαμε. Τη σφαγή, τι έκανες. Βάλε πάνω, δώσε σφαγή και βάλω το. Ναι, ναι. Από εδώ βγήκε λίγο, βγήκε. Μπράβο, τέλεια. Ναι. Ρε εσείς, ακόμη καλησπέρα δεν είπαμε. Θα πας να δεις την καινούρια της Scream. Βγαίνει 13 Ιανουαρίου νομίζω. Θα πάω. Ξέρω ακόμα, να είμαστε γεροί. Ρε φίλε, πού να ξεμέτε. Εγώ δεν ξέρω αύριο το πρωί, άμα ξέρω εγώ πώς είμαστε. Να είμαστε καλά. Καλησπέρα αδέρφια από την καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό και μη site της Ευρώπης. Μαρμίτα Sports είναι εδώ. Βασίλης Χατζινάκος, Μάριος Σουλαμάς και Μαρία στο My Time, Θεμιστοκλή. Σοφούλη, γωνία με λογοθέτου 12. Οκ, okay, καλησπέρα σε όλους και σε όλους, παιδιά. Να είστε καλά, guys. Αρχίσαμε λίγο αργότερα γιατί θα βαρέσουμε και υπερορία για άλλη μια μέρα. Έτσι, θα κάνουμε το χατήρι του φίλου μας του Μινά να δούμε παρέα το Manchester United Arsenal που ξεκινάει στις 10 και 4. Οπότε, επειδή θα έχουμε διπλοβάρδια, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα, λίγο να μπορέσουμε να τη βγάλουμε. Ελπίζω έτσι, να μην ζητήσει κανένα ομογενή στην Αυστραλία. Παίζουν οι Bulldogs. 12.30 ώρα Ελλάδος ξεκινάει. Γιατί εδώ ο σκλάβος του Marmita Sports δεν σηκώνει κεφάλι ούτε μέρα. Εγώ δεν έχω, εγώ πάω 7 στα 7, σερί. Ναι. Δεν έχει. Για αυτούς που κράξανε τότε που μια εβδομάδα κάναμε μια ψιλοπάυση να πούμε, σεβαστείτε λίγο εδώ πέρα να πούμε. Και είπατε και διάφορες παπαριές κάποιοι, άντε, δεν θέλω να μιλήσω. Ποια Μαρία δεν είχε φύγει με Κατερίνα. Άλλη Μαρία είναι αυτή. Αυτή η Μαρία είναι που λένε μου. Μεγάλη αδυναμία. Μαρία. Βγήκε έξω, οπότε δεν είναι που λένε. Βγήκαν έξω γιατί έχει ζεστούλα, ρε φίλε. Εμείς εδώ τρώμε το κρύο. Ο άλλος είναι. Το θαυμάζω αυτό, ναι. Θαυμάζω αυτό είναι gentleman. Με τα γυαλάκια που κάθεται εκεί. Ναι. Με το κασκόλ gentleman. Ναι, 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 ναι. Κάτσε. Είναι ΠΑΟΚ. Το λες και ότι είναι, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Και τι βλέπει. Με χειμώνα, με παγωνιά, με ό,τι θες, έξω. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Ευρωλίγκα. Αν το δουν Παναθηναϊκοί, αυτό με τον τιμήσουν. Πες μου, παιδιά, αν υπάρχει στην Αθήνα σημείο Παναθηναϊκός... Φίλε, να τον βγάλουμε ένα βιντεάκι με το κρύο που βλέπει Παναθηναϊκό και να το στείλουμε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πρέπει να τον τιμήσω για ένα κόπουλο. Ο άνθρωπος είναι τζέντλεμα, παοξής. Καλά, αν ήταν έτσι όλοι οι μισοί παοξίδες, αν ήταν έτσι. Ο πλανήτης μας ήταν παράδεισος, δεν σχολιάζω. Και βλέπει μόνος του έξω τυλιγμένος κασκόλ και με καμπαρντίνα με επένδυση Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα και Ολυμπιακό. Και Ολυμπιακό. Και ΑΕΚ τον έχω δει να βλέπει η Ευρώπη. Μιλάμε για άρρωστο, έτσι. Άρρωστος. Λοιπόν. Καλησπέρα, ψυχούλες μου. Ζακετάρες φοράτε ο Βασίλης Χαλή Περσίας και ο Μάριος Χαλή Αγίας Βαρβάρας. Τρέλα. Λέω. Άμα βρείτε την εταιρεία, ούτε μεθαύριο τι εταιρεία είναι. Τώρα να αγοράσω τέτοιο δεν μπορώ πια με τίποτα. Εντάξει. Περίμενα. Αυτό το έχω βάλει μία φορά στη Μαρμίτα πάνω. Που είχε Βασίλης Ραντιό. Θα αλλάξουμε ονομασία την εκπομπή, δεν πούμε Χούντις. The Χούντις, ναι. Σωστό. Παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι λίγο καιρό και είμαστε μυστήρια. Έχω τρελαθεί να παίρνω βιταμίνες αυτές τις μέρες. Μάρι, τι ντύθηκες, αερόστατο ή κλόουν. Μπάμπι 7 στο YouTube. Λοιπόν, καλησπέρα και παιδιά. Μάρι, λίγο του Ρούμπικ ντύθηκες. Ναι, ρε φίλε, δεν κανονικά. Ναι. Παιδιά, άμα βρείτε την εταιρεία. Εντάξει. Είναι snowboardάδι. Καλησπέρα και στο Μάρκος Περιστέρη 7. Πρώτη φορά λαμβάνουμε νομίζω μήνυμα. Καλώς τον. Γεια σου Μάρκος, καλώς ήρθες φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μάνος Φορόφη. Μάριο Κλέο. Καλησπέρα αδέρφια, δεν θα λέγαμε όχι για live σχολιασμό. Σέλτικ, λέει ο Παναγιώτης Βόλος. Εντάξει, παιδιά. Κάτσε, αυτό κάτσε, περίμενε. Πού είναι, τι ώρα. Πες. Παίζει Celtic Rangers. Πού είναι, τι ώρα, πες μου, γιατί έχουν τζόγο αυτά, Σκωτία έχει πολύ τζόγο ρε, και φέτος. Αυγερινό, καλησπέρα που λένε, να είσαι καλά. Έλα ρε Αυγερινέ, καλώς τον, καλησπέρα. Παναγιώτης Βόλος, στείλε με ποιον είναι και τι ώρα.
Μπλουζάρα λέει η Ανθή Angel, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ο T7 ή 8 τώρα. Το βάζουμε τώρα, το βάζουμε. Γιατί βλέπουμε μια ιδέα εδώ πέρα, την πόρτο μαγνητοσκόπηση. Τώρα παίζει. Τώρα μα είναι, το βάζουμε. Ποιον παίζει. Ναι, πε. Και τι είναι. Φέρτε να πει ένα γεια. Την πάω από λίγο τη Μαρία. Την πάω από πέλη. Παιδιά δεν είναι το μάτς, λέει. Τι έγινε με τον γκολ του Πάουκ στη Λάρισα. Ήταν φάουλ, όχι. Γκούστα 10, όχι. Από χθε. Α, 10 παρατέταρτο. Το βάζουμε άνετα. Α, το βάζουμε πέρα, το βλέπουμε, μια μικρή. Έχω ένα εκεί που φτιάχνω το μηχανάκι. Στο φίλο μου τον Μπαμπαού, έτσι. Τρομερός, καλλιτέχνης για τα μηχανάκια σας, παιδιά, όσοι είστε ανατολικά. Μπαμπαού, Πέτρος Μπαμπαού. Μηχανικά και τέτοια ή μόνο τίποτα αξεσουάρ. Α, εντάξει, οκ. Ναι, λοιπόν, ωραία. Αυτός σέρβις, έχει εκεί έναν ψηλό παοκτσί, ντελιβερά. Ναι, έτσι, ντελιβερά. Μορφή μεγάλη, τον λατρεύω. Ναι. Αυτός μίσος να πνιγούν όλοι στον Πειραιά. Οι Αριανοί να πεθάνουν και τέτοια πράγματα. Αρχικά καλός άνθρωπος. Καλός, όχι, αλλά είναι καλό ψυχολογικό. Είναι καλό ψυχολογικό. Εντάξει, στα νεύρα του, όταν θυμώνει. Όταν θυμώνει, ναι. Λοιπόν, και εσύ τα λες αυτό. Δεν υπάρχει. Εδώ χθες έτσι. Το λατρεύω. Ολόκληρη Κρήτη να φύγει στον Ισραήλ. Λοιπόν, το λατρεύω. Ναι, στα νεύρα του, εγώ δεν παρεξηγώ το όνομα εδώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το λατρεύω. Έτσι και έρθει. Τον παρακαλάω, δεν έρχεται, δεν θέλει να εμφανιστεί. Έτσι και έρθει εδώ. Το βάζουμε, Celtic Hearts, κλαίω. Έτσι και έρθει εδώ αυτό, θα ξεχάσουν όλοι ότι ξέρουν. Από καλτ μορφή παοξή. Θα ξεχάσουν όλοι τι πάει να πει καλτ παοξή. Τι πήρε τον Τρέγια. Αυτό είναι όσοι κάνουν σε καλτήλα. Ναι. Έτσι, ο Τρέγια είναι ο παοξή με λόγο, με επιχειρήματα και τέτοια που είναι ο μάχημο. Αυτό είναι η καλτ φυσιογνωμία. Δηλαδή είναι 1,90. Φέρ τον please. Αραιό μαλάκι, γουρλωτά μάτια. Για ηλικία. Γύρω 47. Α, είναι και κοντογιά. Α, εντάξει, είναι. Ωραία. Είναι, δεν υπάρχει ρε φίλε. Με αυτόν κάθε φορά με περιμένουν να γίνει τσακωμό στα μηχανάκια. Μόλις θα βρεθούμε εκεί, τρελαίνεται αυτό στη μόνη. Εγώ τον τζιγκλάω να πούμε. Σε έχει δει εδώ καμιά φορά. Έστω μια φορά. Συνέχεια μας βλέπει. Όχι, κατάλαβα. Εγώ δεν τον βλέπω, λέει τον Χατζηνάκο και τα λοιπά. Και κάθε φορά που πάει εκεί, λέει, κοίτα τον λέει πώς πανηγύριζε, πώς έκανε. Τα βλέπει όλα. Μπορεί τώρα να μας ακούει και άμα μας βλέπει, θέλω τα χαιρετίσματα. Το λατρεύω τον άνθρωπο. Αυτός έτσι και εδώ, έτσι και έρθει εδώ, είναι σε καλτήλα. Όσοι είναι όλοι μαζί οι παοξίδες που έχουν περάσει από Μαρμίτα. Και ξέρεις, για να το λέω εγώ που είμαι αυστηρός στα κριτήριά μου. Θέλω, παλεύω, είναι δύσκολος. Δεν θέλει να εμφανιστεί. Α, έτσι και τα καταφέρω. Άστο, φίλε. Το κλείσει. Εντάξει, ωραία. Άστο, κλείσει. Τέλεια. Κοκακόλα που λένε καλησπέρα, φιλιά στο Κατερινάκι. Εντάξει. Είναι ο μεγάλος Δημοσθένης, λέει. Δημισθένης. Όλοι οι άλλοι τρίχες. Όχι, μωρέ, εντάξει, είχε έλα. Εντάξει, οκ. Okay. Μάρια, γνώμη για εξώφυλλο στο Χάι, για Βανδύ και Μπισμπίκι. Κάτσε, πιο. Έχω και κατώ. Το έχω βάλει και θέμα και εδώ και στο ραδιόφωνο. Καταρχάς θα μας κάψει ο Θεός. Το είχε προθέσει, πια το είχε. Κυκλοφορούν μαζί, πάνε εδώ εκεί, χωρίς να έχει βγει το διαζύγιο επίσημα. Θα μας κάψει ο Θεός, παιδιά. Το εννοώ, δεν αστεία αυτά. Μπιλ και Μάριε, τι σας είπα, άσο στη Λιβαδιά, άσο στον Πειραιά, ο JM. Ναι, εντάξει. Μπαμπαού, έτρωγα τέτοια τσίχλες παλιά. Εκεί πάει το μηχανάκι και ο Γιώργος ο Μύρτσος, είναι κοινός μας φίλος, ο Πέτρος ο Μπαμπαού. Πέτρος Μπαμπαού. Και έχει και δύο γιους, εκπληκτική μπαλαδόρη. Ο ένας έχει περάσει και από τις μικρές ομάδες, Άρη, Ρακλή, ΠΑΟΚ, παντού. Έτσι, ο άλλος πήγε, έκανε δοκιμές στην. Συγγνώμη, που είναι καλαμαριά μέσα. Ο άλλος έκανε. Το θέλω να τον πάνω στη Μαχάιμ να παίξει στο εραστεχνικό της Γερμανίας και μετά να ξεφύγει. Να φύγει μετά από τις λίγες και τέτοια. Μπαλαδόρη τρομερή η γη του, έτσι, ο Μπαμπαού. Λοιπόν. Αυγερινέ, ευχαριστούμε για σχόλιο για Motorhead. Μπορεί να βάλω Motorhead αύριο. Έχω βγάλει τώρα λίστα άλλα κομματάστρα στον Ιχολύπτη. Έχω άλλο άγχος και αυτό. Το βράδυ τα ξαναγράφω. Το παλικάρι ο Dr. Mata ψάχνει να τα βρει καλό remix. Σε καλό, σε remaster, ας πούμε. Γιατί ντύθηκε Τέτρις ο Μάριος, καλησπέρα σε όλους. Μαλάκα Τέτρις. Γεια σου, Jimmy Giant, κανονικά. Όταν έβγαινε, τρόμος το Τέτρις, όταν έβγαινε τον μπαρμπαδελάκι από τον πύργο και περίμενε, που σε άγχωνε. Ξέρεις, όταν αρχίζανε και ανέβανε, και ανεβαίνανε οι κύβοι, έβγαινε τον μπαρμπαδελάκι μέσα από τον πύργο και έκανε έτσι, ξέρω εγώ, σε άγχωνε για να χάσεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Θυμάμαι, Τέτρις λάτρευα. Πάρει συμπούκης, αυτό το σάντος το στέλνω εγώ, είναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μαζική αποχώρηση. Να πω καταρχάς το μάτς χθες. Στάθηκα εδώ όρθιος και το είδα μέχρι το 80. Το μάτς. Έχω ντυθεί, χαιρετάω το Βασίλη. Μου λέει θα μείνεις. Λέω όχι, φεύγω. Φίλε, ξέρεις τι είδες τι έγινε στον Goodison χθες. Μπουκάλια. Πόσα φάγανε. 1-4. 1-4. Κάνει. Είναι, δεν σου προσαλάζει όμως η εικόνα. Ακούς τώρα 1-4. Ναι. Ναι, εντάξει, είναι πολύ καλύτερη η Λίβερπουλ. Ήταν 1-2 στο ημίχρονο που τα αφήσαμε. Είναι 1-2. Πιέζει η Everton. Κερδίζει κόρνερ. Και εκτελεί ρε φίλε ένα κόρνερ, εσύ με παντόφλες,
Δηλαδή από τον ύπνο, εσύ με παντόφλες θα εκτελέσεις καλύτερο. Ναι. Σταματάει η μπάλα, τη διώχνει ο πρώτος αμυντικός της Λίβερπουλ με υπερένταση μπροστά. Δηλαδή δεν τον έφτασε καν αυτόν. Έκανε υπερένταση ο άνθρωπος για τη βγάλει. Φεύγει και την ελέγχει ο Κόλμαν ο αρχηγός. Έμπειρος στον πάγο με τα χίλια εθνική Ιρλανδίας και τι κάνει. Το τσάφ τη ζωή του. Και φεύγει ο Ευχούλης της Αιγύπτου, ο κακάσχημος από τα χαμών. Ναι. Πάει ένα τρία. Πάει να το τραβήξει, το τραβάει λίγο και τον αφήνει. Βρε ρίξ τον και τρως κίτρινη. Φάουλ κίτρινη. Κίτρινη ή κόκκινη θα πήγαινε εκεί. Όχι. Είναι πάρα πολύ πολύ στο κέντρο και υπάρχει 2-3 μέτρα κιόλας μπροστά άλλος παίκτης της Everton. Ναι. Κίτρινη είναι 99%, 99,9. Φεύγει, κάνει το 1-3, τελειώνουν και βάζει ο Ντιόγκο ζωτά γκολάρα. Φίλε, έχουν ρίξει τη Everton από πίσω, στον Άλισον, μπουκάλια, πλαστικά, χαρτιά, κοκακόλες, ό,τι φαντάζεσαι. Και πάει να πανηγυρίσει ο Σαλάχ και πίσω φαίνεται, φίλε, πεσμένο κάτω, μέσα στον αστικό χώρο. Καπνογόνο κόκκινο. Τούμπα. Τούμπα κανονικά. Μόνο που απαράδεκτο. Όσοι αποχωρούν, πραγματικά απαράδεκτο. Οπαδί. Κανονικά. Οι κραυγές ειδονείς. Ναι. Α, ναι, αναστούν τα εξάρχεια. Κάνε με μάνα. Ο Γιάννη κατάλαβε λίγο, κάνε με μάνα. Α, έγινε προσέλιδο, ναι. Κάνε με μάνα πριν την κλιμακτήριο. Όπω μπήκε πάρα πολύ καλό στο πόντ. Αυγερινό, νάτο εδώ. Άρχισε τι δωρεέ με τα subscribe. Ευχαριστούμε, Αυγερινέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μα τον Αυγερινό. Έκανε δώρο συνδρομή στον Cook Ninja, στον Αντωνέλη 365, στον PR Salut, στον Πορφύριο Ρουμπιρόσα. Χρόνια πολλά, Πορφύριο, γιορτάζει σήμερα. Ακαλωτάτ. Ευχαριστούμε, Αυγερινέ. Ο φίλο μα ο Αυγερινό, ο οποίο νομίζω τα έχει βελτιώσει και τα τεχνικά τώρα με τον. Με το φιλαράκι που τον έφερα σε επαφή και το κανάλι θα εκτοξευθεί. Μιλάμε φυσικά για το Άρη Θεσσαλονίκη 1914 TV. Για όλους τους Αριανούς αλλά και μη Αριανούς να μπείτε. Έχει και φοβερό post-game από το ντέρμπι της Τούμπας με καλεσμένους Νίκο Μπουγάτσα και Μένιο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε μέσα στο κανάλι του στο YouTube. Θα σποστάρουμε ευθύς αμέσως και στο live chat στο YouTube το κανάλι του Άρης Θεσσαλονίκης 1914 TV. Δεν είναι απαραίτητο να είστε και Αριανοί και μη Αριανοί να είστε. Έχει αφιερωματάρες για όλους τους φίλαθλους. Μπορείτε να μπείτε να γουστάρετε. Αλλά κυρίως φυσικά οι φίλοι του Άρη, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ δυνατή προσπάθεια, με μεγάλες προοπτικές. Θεωρώ ότι μπορεί με μια βελτίωση στα τεχνικά που ήδη έχει γίνει και με μια στελέχωση που βλέπω ότι γίνεται όλο και μεγαλύτερη, να γίνει ένα από τα κορυφαία ιντερνετικά μέσα του Άρη στο χώρο του διαδικτύου και ειδικότερα στο YouTube. Έτσι, και είναι ο Αυγερινός εδώ πέρα, ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής και το θεωρώ και συνεργάτη μας. Και εγώ φυσικά θα είμαι και σε κάποια live, συμμετέχω και εγώ εκεί για τα του Άρεως. Λοιπόν, χαιρετίσματα από Νάουσα η Μαθίας. Από Νάουσα είναι ο νονός μου. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές τη Νάουσα. Ο Πανούκλας 15. Εγώ από η Μαθία κρατάει σκούφια μου. Καταγωγή Νάουσα και νησί Μανθίας. Βέρεια έχω σόγια εκεί πέρα, θείους, ξαδέρφια. Και Νάουσα βεβαίως είναι ο νονός μου. Έτσι. Μόνο Θεσσαλονίκη δεν έχω συγκινήσει. Παλίκαρε, λίγο πιο πάνω, Βασίλη, τι έχει στείλει. Βλέπεις πολύ μπάλα και χαίρομαι που είσαι και από εδώ για Everton. Διώξτε αυτόν με τα κόκκινα μάγουλα. Δεν είναι προπονητής. Τραγικός, μεγάλη απάτη. Τεράστια. Δηλαδή προτιμώ Μπάμπι Τενέ, ξεκάθαρα. Και δώσε τα ενία στον Ντάνκαν. Ντάνκαν Φέργισον, έτσι. Την πεκτούρα του Σκοτσέζο. Μοσίρι δεν έχει ιδέα ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος, έτσι. Αυτή η ξανθιά που είναι δίπλα είναι η γυναίκα του Προέδρου. Πολύ ωραία γυναίκα. Και φίλε, στα δεξιά είναι ο Χάρι Νιουέλ. Το παλιό φόρ αυτό είναι ο Γκριζομάλης. Μεγάλη μορφή. Που είναι σαν Ασιάτης. Κλαίο, ψηλός φόρ. Άγγλος. Αυτός δεν είναι. Ο Νιουέλ. Χάρι Νιουέλ. Κέβιν Νιουέλ ή Χάρι Νιουέλ. Νομίζω Κέβιν Νιουέλ. Τζον Καρμέτσης. Καλησπέρα, Βασίλη. Υπάρχει περίπτωση ο Αυγερινός να εμφανιστεί στο My Time. Όταν έρθει Θεσσαλονίκη, είναι εκ των νου κάβνεφ ο Αυγερινός ότι θα είναι στην παρέα μας. Δεν το συζητάμε. Αλλά το παιδί είναι Γερμανία, Στουτγκάρδη. Εκεί μένει, εργάζεται και μέσω εκεί κάνει την προσπάθειά του, η οποία θεωρώ ότι έχει τρεις φορές παραπάνω αξία, γιατί γίνεται και από το εξωτερικό. Λοιπόν. Τάσος, φαντάσου να λες κακάσχημα τον Φαραώ, ενώ έχεις την ομάδα τον Γκόμπλιν, τον Μπρούνο, τον Μπρούνο Φερνάντες.
Μαρία, έλα πες μια καλησπέρα, μάτι μου ζητάει εδώ ο κόσμος. Σε υμνούμε τόση ώρα και ήσουν έξω. Α, ναι. Άλλη φορά. Τι άλλη φορά, ρε. Ας τώρα το παιδί να δεν αισθάνεται άνετα, βρε. Μην τις πιέζει, θα μας στέλνουν μετά ότι κάνουμε και το προσωπικό εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάρε Τσιμπούκης, είχε στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα που μας ρώτησε για. Ότι αν θα πάμε σε στούντιο και λοιπά, μπορεί να χαθεί λίγο αυτό με την. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Το κάθε εγχείρημα θέλει και το δικό του χώρο. Όταν είμαστε τώρα με τον Μάριο μόνοι μας, ασφαλώς και θα είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα ή κάποιες εκπομπές μπορεί να είναι στουντιακού χαρακτήρα. Και κάνω και κάποιες σκέψεις και για διαφορετικά ακόμα project που θα δέσουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στο κανάλι, το οποίο πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια ανάσα πριν τις 40.000 συνδρομητές. Γι' αυτό βαράτε και subscribe, παιδιά, να μας στηρίξετε. Πάμε πολύ δυνατά. Και κανένα like, ρε, παράδεκτο. Like, ρε, Δηλαδή, πώς δεν. Έτσι, δεν νομίζω να θέλετε να βλέπετε, ας πούμε, τώρα δύο μαλάκες εδώ πέρα σε ένα μαγαζί με, με τους υπάρχοντες υγειονομικούς κανόνες να ξένα δύο μαγαζί. Δεν χτυπάει ωραία. Και νομίζω δεν φαίνεται ωραία ούτε για εμάς ούτε και για το μαγαζί αυτό, έτσι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, Αυγερινέ, ξανά μάτα ευχαριστούμε για τις, για τις συνδρομές που έκανες δώρο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τα μέγιστα στον Σίπι. Κάπτεν Τούλας. Κάπτεν Τούλας, μάλιστα. Στον Παπατζή. Και ένας Παπατζής μπαίνει στην παρέα μας. Στον R3DIMSET7. R3DIMSET7. Τι είναι αυτό το R3DIMSET7. Είναι αριανός που γουστάρει και τον DIMSET7. R3DIMSET7. Concrete Captain. Concrete Captain. Concrete Captain. Ναι. Και Σπυρίδων, στον Σπυρίδων με τα 3-0. Αυγερινέ, δεν έχουμε λόγια, φίλε. Ευχαριστούμε. Έχει καμιά συγγένεια πάρα πολύ για τις συνδρομές που έκανες δώρο. Θέλω να μας στείλει μήνυμα ο Παπατζής. Μ' αρέσει το Παπατζής. Λοιπόν. Εντάξει, βιαστικό μπουρί του Νότου, ναι. Σωστός, ναι, Καρντιβούρκο, για τον Φαμπιάν Μπαρτές, ναι, ναι. Φαμπιάν Μπαρτές, ο Φαμπιάν Μπαρτές. Ρε, τι βλάκας είναι αυτός ο. Σύγκριε τον εαυτό του, λέει, με τον Χαγιάτε, από τον μεγαλύτερο streamer στην Αθήνα, μπορεί και στην Ελλάδα. Γέλαγα μόνος μου ένα τέταρτο. Και λίγο, λες. Λοιπόν, εντάξει. Βασίλης Μετζέλος, Χατζινάκο, έπεσε έξω. Lockdown δεν γίνεται που έλεγες. Αυτό είναι χειρότερο από το να γινότανε. Γιατί αν γινότανε, τουλάχιστον θα παίρνανε και μια αποζημίωση τα μαγαζιά και αυτοί που δουλεύουν. Τώρα. Τα μαγαζιά μπαίνουν μέσα. Καλύτερα θα ήταν να είχε lockdown για τα μαγαζιά από αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον στο θέμα της εστίασης. Έτσι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Βλέπουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί, λέει. Το ξέρουμε, άπειροι Ολυμπιακοί. Παιδιά, σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από εδώ, από το Βασίλη και από μένα. 64η σερή χιλόπιτα σερβιτόρα στον Ασλαβάν. Κλαίω, Freedom 14, τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, ήον δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Και Παναθηναϊκοί και φωστήρες και. Βλέπει κάποιος, μας βλέπει έστω ένας που να είναι ο παδός του Φωστήρα ή έστω να συμπαθεί Φωστήρα να είναι και στον Ταύρο. Περιμένουμε μηνύματα τώρα. Αδερφέ, άλλαξε, λέει, Παρατσούκλη, θα έχουμε, λέει, θέμα. Βασίλη, κάνε τον μπαν, λέει, τον κλέφτη, μόνο εγώ είμαι DIMSET 7. Εγώ, ναι, είναι λίγο, ναι, όντως, εγώ το είδα λίγο, μπερδεύτηκα. Λέω, μπας και είναι ο DIMSET. Και για χαβαλέ τώρα έβαλε και R3 για τον Άρη. Ο Αυγερινός με τη γαλαντομοσύνη του μας βάζει σε μπελάδες τώρα εδώ. Που έβαλε ένα πουλοτελέι R3 αντίμψη. Θα φάει και ξύλο, θα φάει και βρυσίπ το παιδί. Θα βρει και τον πελάτο ο Αυγερινός. Θα το βρίζουμε κιόλας, θα τη φταίει ο Αυγερινός, ξέρεις. Δεν είπα. Καλησπέρα. Για κάποιον που ρώτησε εδώ, ναι, θα το κάνουμε, παιδιά. Μα το είπαμε 30 φορές. Θα είμαστε εδώ για United Arsenal. Γι' αυτό αργήσαμε κιόλας για να. Εντάξει, να πάμε και λίγο πιο normal, γιατί πάμε από τετράωρο σε τετράωρο. Έτσι. Παιδιά, για να, λοιπόν, και εγώ να κάνω μήνυμα, γιατί κοιμάμαι κάθε ώρα 2-2. Φωτιάς όφι 3-1, στέλνει ο προκλητικός Σβάλου. Φωτιάς όφι 3-1. Δηλαδή, τι, ότι ο Φωτιάς ήταν υπέρ του Άρη. Λοιπόν. Νάτος, Βαγγέλης. Φωστηράρα, μπράβο ρε Ταύρος, μπράβο ρε Σφαγία. Ωραίος ο Φωστήρας, ρε φίλε. Μπράβο ρε Βαγγέλη, ήμουν μέσα στο μοναδικό επίσημο Καφτατζόγλιο 2-0. 17-18.000 κόσμο και φωτογραφίες υπάρχουν. Πρωτάθλημα. Λοιπόν. Τι θες να πεις για να. Αυτό μόνο. Ερώτηση. Ποιος ποδοσφαιριστής που από το Φωστήρα πήγε σε μεγάλη ομάδα πρώτης εθνικής, ήταν στο Φωστήρα πρώτη εθνική τότε. Όχι, στη Β ήταν, στη Β. Έφτασε ένα εκατοστό το να υπογράψει Ρεάλ Μαδρίτης. Σχεδόν υπέγραψε. Τόσο ήταν. Ρεάλ Μαδρίτης. Στην ομαδάρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ποιος. Στα γρήγορα. Όχι Φωτιάδης. Από Φωστήρα πάει σε μεγάλο κλαμπ πρώτη εθνική και είναι όχι Τζίμι Τζάι Ανώση. Παναχαϊκή μας ακούει. Πολλά χαιρετίσματα. Να είστε καλά, respect. Παναχαϊκάρα είναι από τις ομάδες που τις θέλουμε στην Α Εθνική. Γιάννης Νικολακόπουλος. Να είστε καλά, φίλε.
Σαν Δωμάζος, σήμερα. Όχι, Jimmy όχι, Τζίμι Τζάιαν. Μπράβο ρε Μάριο. Ελευθεράκης. Μπράβο, Ελευθεράκης ο Κώστας. Η πεκτούρα. Ο Μάριος. Η πεκτούρα αυτή. Μπράβο ρε Μάριο. Κώστας Ελευθεράκης. Πεκταράς. Έτσι ήταν με το στυλό. Βασίλη, έτσι ήταν. Υπέγραφε τότε. Αδιανόητο, Έλληνας. Έλληνας στο εξωτερικό. Ούτε στην Αλβανία. Βέβαια. Όχι Ρεάλ Μαδρίτης. Πεκταράς. Πεκτούρα Κώστας Ελευθεράκης. Να είναι γερός ζει ο άνθρωπος. Αυγερινός εδώ έχει πατήσει γκάζι και δεν σταματάει με σπασμένα φρένα. Συνεχίζει να βαράει και να χαρίζει subscribe στους φίλους μας στο Twitch. Βλέπω σε λίγο το Twitch να μας ανακηρύξει οι ευεργέτες και τον Αυγερινό βασικά. Τον ευχαριστούμε ξανά μανά. Και το κανάλι του Άρης Θεσσαλονίκης 1914 TV, το οποίο μπείτε στο live chat στο YouTube, πατήστε πάνω στο σύνδεσμο που έχω καρφιτσώσει μόνιμα και κάντε subscribe, γιατί έχει και εκπομπάρα για όσους δεν την είδανε, του Αυγερινού με καλεσμένους τον Μπουγάτσα και το Μένιο μετά τον Ντέρμπι. Κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, να μην το έχετε πληροφορηθεί, πατήστε στο σύνδεσμο που είναι το κανάλι και απολαύστε την. Και όχι μόνο αυτό, και αφιερωματάρες για Χαβίτο που έρχεται και σύντομα και Ντίνο Σκούις και εκπομπές με ανάλυση με Γιώργο Γκουγκουλιά και σε κάποιες εκπομπές θα συμμετέχω και εγώ όποτε η περίσταση και η επικαιρότητα το επιτάσσει. Οπότε πολύ μεγάλη παρέα του καναλιού και ένα από τα πιο ανερχόμενα κανάλια στα μίντια του Άρη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Αυγερινό για το δώρο συνδρομές σε Uncle Blinky, σε Στάγιος, σε Τζάζος, σε Μάρτιν 6673 και σε Νόντι. Τεράστιο μήνυμα από μικρό σατράπη, ο Μίτσος για Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι ο Μίτσος. Dimsy 7, το μήνυμα του αιώνα. Ασλαμά ζήτα αύξηση, είσαι αδερφός, κλαίω. Διάβασε εκεί τι έχει στείλει ο τύπος. Πιο πάνω λίγο, ανέβα. Με την κοπελιά μου τη Θεοκτίστη που μας βλέπουν μαζί σχεδόν κάθε βράδυ. Μάριο, ο Μάριο ο πατέρας της. Νιώθω σαν να είναι Πασόκ, εικονίδιο Αυγερινού. Κλαίω. Από Κώστας. Τινγκ, τινγκ. Εσύ, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ τον Αυγερινό πώς θα ήταν επιμερών Πασόκ ένα βράδυ στα μπουζούκια. Ξέρεις, όχι πρώτο τραπέζι πίστα, ο Αυγερινός θα έλεγε κλείσε μου όλα τα πρώτα τραπέζια στην πίστα, ρε φίλε, να φέρω 10 φίλοι. Κλείσε το μαγαζί. Ναι, ή κλείσε το μαγαζί πριβέ, ας πούμε, ναι, δεν υπάρχει. Ψηλά το χέρι το ευχαριστώ για τα ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Ανθή. Τι θέλεις να... η κοπέλα μου, Μαρία, ο πατέρας της κοπέλας μου, Θεοκτής, θα λέγουμε μαζί. Κάπου εδώ. Το λέω εγώ απ' έξω, το λέω απ' έξω. Ήταν επί μία δεκαετία ο πατέρας της Θεοκτής της πρόεδρος στο Φωστήρα. Ατελείωτο respect, χαιρετισμούς και ό,τι αρχείο έχει το θέλω. Μαζεύω τρελό υλικό από αυτές τις ομάδες. Ξέρετε πώς είναι. Οι γραμμές του τρένου περνάνε απ' έξω, ατελείωτο ξύλο. Τρώγανε εκεί πέρα όλοι. Ατελείωτο. Ναι. Ατελείωτο ξύλο όλοι. Εντάξει. My name is Αυγερινός. Στέφανος Αυγερινός. Εικονίδιο Θουβού. Όπως σκάσαν και τα διαμάντια από τον Αυγερινό. Oh. Αυγερινέ, ευχαριστούμε και για τα beats, ρε φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Αυγερινέ. Δεν έχουμε λόγια, δεν έχουμε λόγια, φίλε. Να είσαι καλά. Προφανώς και μέσα στις χαρές του είναι Αυγερινός και με τις πολύ σημαντικές νίκες του Άρη και στο ντέρμπι και με τον Όφη, την οποία ευθύς αμέσως να πούμε και δύο πραγματάκια. Έτσι, με μέρα κυπέλου χθες θα κάνουμε να πούμε και δύο πραγματάκια, μιας και δεν ανέβασα και κάποιο προσωπικό σχόλιο και στο κανάλι. Εντάξει, μην το κάνουμε και σούπα. Λοιπόν, εγώ αυτό που κρατάω από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι δεν είμαστε εύκολα στο κύπελο. Αυτό που κρατάω από το χθεσινό παιχνίδι, από τα χθεσινά παιχνίδια. Το πάσχημα είναι παρασκηνιακά. Ότι ο Άρης δεν είναι εύκολα στο κύπελο. Βέβαια, ναι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Και δεν πρέπει να μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι κάποιες ομάδες τελειώσαν από το πρωτάθλημα. Γιατί κάποιες ομάδες που τελειώσαν από το πρωτάθλημα είναι γνωστό και αναμένω εγώ τις δυνάμεις της εξυγίανσης να στραφούν στο μοναδικό αποκούμπι που έχει μείνει. Και ποιο είναι αυτό? Το κύπελο. Περιμένω λοιπόν ότι ο Άρης, βλέποντας το χθεσινό διαιτητή φωτιά, 2 Mars penalty μπροστά στα μάτια του, να πρέπει να τον τρέξουν στο VAR για να τα δώσει, βλέποντας, ακόμα δεν έχω καταλάβει πού καταλογίστηκε το offside στο τρίτο γκολ του Άρη, ναι. Έχει διευκρινιστεί ή όχι? Ξανά εγώ δεν το είδα. Και εγώ το είδα. Ούτε και θέλω να το δω. Θέλω να το δω. Λοιπόν, και θέλω να δω και, λοιπόν, και το corner. Θέλω να το ξαναδώ. Ναι, το corner ήταν, το είδαμε 3 replay. Το είδες μετά. Ήταν ξεκάθαρο το play. Λοιπόν, θέλω να το ξαναδώ. Προβληματίζομαι πάρα πολύ και βλέποντας το τελευταίο σφύριγμα στο Αλκαζάρ, όπου χρειάστηκε ο διαιτητής για να κερδίσει τη δεύτερη εντεκάδα, για να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη εντεκάδα της Λάρισας
να δώσει, να αλλάξει την απόβαση από επιθετικό φάουλ σε φάουλ που δεν υπήρχε κανένα φάουλ στη φάση. Με κανένα βασικό. Μου έρχονται στο μυαλό. Με κανένα βασικό. Πολύ άσχημη συνειρμή και μου έρχονται στο μυαλό πολύ άσχημες σκέψεις. Και μου έρχεται στο μυαλό μεγάλη απεσιοδοξία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα η κλήρωση πάλι στους 8, γιατί πέρυσι κάποιοι προνοήσανε και κάποιοι προβλέψαν από την προηγούμενη πέρα, από την προηγούμενη ημέρα ακριβώς τα ζευγάρια, τα οποία βγήκαν φωτογραφία. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για τη συνέχεια στο κύπελο Ελλάδος και προβληματίζομαι πάρα πολύ για το τι έχουν να δουν τα μάτια μου ακόμα και στη ρεβάνς στο γιατί κουλέ που δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ακούω μια χαλαρότητα ότι ο Άρης είναι περασμένος κλπ. Αγωνιστικά, ο Άρης είναι 90-10 περασμένος. Αγωνιστικά. Μάρια. Εγώ όμως δεν έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Φοβάμαι πάρα πολύ το παιχνίδι. Και με αυτά που είδα τα ματάκια μου από τη διαιτησία στα πρώτα παιχνίδια, φοβάμαι ότι ο Άρης θα κυνηγηθεί για άλλη μια φορά η χρονιά ισαλέα στο θεσμό του κυπέλου. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Αν λοιπόν το κύπελο δεν το κατακτήσει ο Άρης, τίποτε να μην κατακτήσουν οι δυνάμεις της εξυγίανσης, δεν τρέχει και τίποτα, ας το πάρει και ο Ολυμπιακός. Αν θεωρώ ήδη πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν οι κραδασμοί, ιδίως εδώ στην πόλη, θα είναι πολύ λιγότεροι αν ο Άρης δεν πάρει το κύπελο. Αν όμως ο Άρης πάρει το κύπελο, θα υπάρχουν άλλα στην πόλη. Θα υπάρχει, θεωρώ, γενικός ξεσηκωμός και κλειδονισμοί. Θεωρώ και για τη διοίκηση πλέον του μεγάλου αντιπάλου του Άρη που δεν είναι άλλος από τον ΠΑΟΚ. Θα υπάρχουν τεράστιοι κλειδονισμοί. Άρα λοιπόν τι πιο εύκολο είναι, Μάρη, να κατακτήσει κάποιο θεσμό ή μία ομάδα εδώ στην πόλη ή να μην κατακτήσει μία άλλη που έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά κάποιους αντιπάλους για να μπορέσει να φτάσει στον τελικό και να κατακτήσει το κύπελο. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να κυνηγηθεί ο μεγάλος ο αντίπαλος και να στραβώσει αυτή η ιστορία με το πρωτάθλημα να είναι κατά 99% τελειωμένη υπόθεση. Προβληματίζομαι λοιπόν πάρα πολύ και ήδη τα όργανα άρχισαν να βαράνε από τη φάση των 16. Αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να γίνει και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο πρόεδρος και αν έχει τη δύναμη να πάρει τα μέτρα του. Ελπίζω να πήρε το μήνυμα από τη χθεσινή διαιτησία και αυτά πρέπει να τα λέμε τώρα που το μάτς έληξε 3-1 και νικήσαμε. Αλλημονόμασταν περιμένουμε να γίνει στραβή για να πάρουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Αγωνιστικά δεν έχω να πω τίποτε για το χθεσινό παιχνίδι. Και ακριβώς το σκορ αποτυπώνει και την εικόνα του παιχνιδιού. Είναι το σκορ που έπρεπε να λήξει. Ο Όφη δεν δικαιούται και το γκολ που πέτυχε ήταν πολύ. Στην ουσία δεν απείλησε καθόλου τον Άρη. Και αν έτρωγε κάτω από 3 γκολ θα ήταν και ποδοσφαιρική αδικία. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά θεωρώ από αυτά που είδα εγώ στα δύο χθεσινά παιχνίδια, το τελευταίο που ενδιαφέρει είναι το αγωνιστικό, αλλά να πάρουμε τα μηνύματα για το τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φέτος στο κύπελο. Και προβληματίζομαι πάρα πολύ. Αυγερινέ, ξαναμάτα, ευχαριστούμε και για τα subscribe που έκανες δώρο, τα οποία θα αναφέρουμε ευθύς αμέσως στο αμπελόσκυλο, στον Μάνις 444, στον Λούτσος, στον Proud Welshman, τον επαναφέρει στην παρία, και στον Σάντζι Γκρέ. Ευχαριστούμε, ρε Αυγερινέ, και για τα bits και για τα διαμαντάκια εδώ πέρα. Νέα χρήματα αποστολή από τον Αυγερινό. Ευχαριστούμε, αδερφέ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αυγερινό, να είσαι καλά. Έχουν έρθει θεϊκά μηνύματα, πολύ έτσι με χιούμορ και χαβαλέ για τον Βασίλη. Η Ανθή λέει λίγο θετική ενέργεια, αλλά για μένα ο Βασίλης, στο πνεύμα αυτό λέει το λίγο το σοβαρό, το οποίο εγώ γενικά δεν τον μπορώ. Διάβασε. Ποιος έστειλε το θεϊκό για το αν δεν είσαι ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και έχεις μπει σε άρμα. Φανταστικό. Θα τα υποστήσω αυτά, ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε, Τέο Γκέιτ, για τα beats. Να είσαι καλά. Διάβασε λίγο το Τέο Γκέιτ. Εκεί που έμεινα χθες, με την οτροπία αυτή, δεν θα πάρεις τίτλο ούτε σε 200 χρόνια, Βασίλη. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, κανείς δεν φοβάται τον Άρη. Απόδειξη. Στην καλύτερη χρονιά της ιστορίας σου, πέρυσι, τερμάτισες κάτω από τον κακό ΠΑΟΚ και χωρίς τίτλο.
Πρέπει να σε προβληματίζει αυτό. Όχι, το gate και θα το αναλύσω αμέσως. Να το. Άλεξ Αγαπούλα, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Νίκος. Για το subscribe, να είσαι καλά, Νίκος να, Αγαπούλας. Να τους, Βασίλη. Άλεξ Chinese. Βασίλη. Κάτω, καλά είμαστε. Εκεί, ωραία. Όταν δεν είσαι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ή ΟΣΦ και ανήκεις σε άρμα, είσαι εύκολος στόχος. Τελείωσε. Ο Άρης διάλεξε άρμα και θα φάει κυνήγι, όπως έφαγαν τόσοι και τόσοι που διάλεξαν πλευρά έτσι. Έτσι πάει στον βούρκο της Ελλάδας, τέλος. Μεγάλη αλήθεια έχει, πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι. Γιατί είσαι κάπου. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι από τους Αριανούς που δεν, κάνει τον Κινέζο και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Οι συμμαχίες είναι ξεκάθαρες. Και εγώ μιλάω για συμμαχίες. Κάποιοι βολεύονται να μιλάνε για άρματα. Γιατί νομιμοποιούν τις δικές τους συμμαχίες. Έτσι. Άρα, ο Άρης είναι ο κακός που έχει και αυτό στη δική του συμμαχία, αλλά οι άλλοι είναι καλοί γιατί είναι οι δυνάμεις της εξυγίασης και φιλοδοξούν να καθαρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γελάνε και οι πεθαμένοι, γελάνε και τα μυρμήγκια. Λοιπόν, δεν υπάρχουν για μένα ούτε άρματα, ούτε υπάρχουν συμμαχίες τις οποίες τις επιβάλλουν οι μεγάλοι και όχι οι μικροί που ή θα μπουν σε κάποια συμμαχία ή θα τους φάει το μαύρο χώμα. Δυστυχώς αυτά είναι τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτά ξεκινάνε από ψηλά. Και αυτά ξεκινάνε από τις δυνάμεις που δεν θέλουν να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έχω πει εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι δεν πρέπει να έχει στα διοικητικά του άνθρωπος ο οποίος να μην ξέρει ούτε ελληνική λέξη, ούτε ελληνική λέξη να μην ξέρει. Φέρτε μια επιτροπή που να μπει στην ΕΠΟ, στην ΚΕΔ, από την Αγγλία, από τη Βρετανία, μόνο Άγγλοι παράγοντες στα διοικητικά και μόνο Άγγλοι διαιτητές. Και να μην σε υποφέρει και την νομοθεσία της Αγγλίας για τα επεισόδια και αυτά που έγιναν με τη Θάτσερ. Με συγκινείς. Λοιπόν, εξαφανίζεται τις ελληνικές ομάδες από οτιδήποτε στοιχηματικό υπάρχει, με νόμο του κράτους, και να δεις άμα καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ή όχι. Γιατί πλέον δεν θα έχει πολύ τέτοιο. Λοιπόν, να μην λέμε ότι θέλουμε. Και Τέο Γκέιτ για το μήνυμα που έστειλες, φίλε, με αυτή την νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι των μεγάλων. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή δεν έχει, που λες η χρονιά, η χειρότερη του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ του Σαββίδη, να με συγχωρεί, χάρη σου. Του ΠΑΟΚ των 35 εκατομμυρίων μπάτζετ. Και Νταϊλίκη τερμάτισα τρίτος. Στην κανονική διάρκεια τερμάτισα δεύτερος. Με σφαγές επί των σφαγών τερμάτισα τρίτος. Με κάτι Γιάννενα, με κάτι Πανετολικού στο Χαριλάο και με κάτι άλλα μάτς. Έχασα πάνω από 8 βαθμούς πέρυσι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και στην κανονική διάρκεια τερμάτισα δεύτερος. Άσα τα καλύτερα της ιστερίας του και χειρότερα της δικής μου. Εσύ διανύεις τα χρόνια του λεφτά υπάρχουν του Σαββίδη. Με 35 και 40 εκατομμύρια μπάτζετ. Και εγώ είμαι ο νοικοκυρεμένος Άρης που μου υπό πενταπλάσιο μπάτζετ από σένα, είμαι ανταγωνιστικό σου εδώ και 2 χρόνια και 3. Που την ώρα που επέστρεψα στην Αλφα Εθνική, δεν με έχεις κερδίσει στην Τούμπα, στην κανονική διάρκεια. Ο Άρης του Καρυπίδη. Που το λέγατε παλετά. Για τον Άρη λοιπόν δύο τι να υπάρχουν. Ή ο Καρυπίδης να δυναμώσει τόσο πολύ οικονομικά, που πλέον να μπει δυνατά στη σκακέρα των μεγάλων και να διεκδικήσει κάτι με πολλά χρήματα, με αυξημένα μπάτζετ και με επιρροές και διασυνδέσεις στο παρασκήνιο. Ή να φέρει δυνατό συμπαίκτη που να μπορεί να το κάνει αυτός για τον ίδιο και ο ίδιος να παραμείνει στο τιμόνι με την μπάλα που ξέρει, με 100 κιλά καντάρια που ξέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Army Ιταλίας για το subscribe, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε ξανά Theo Gate για τα beats. Ρε φίλε, από μια συμμαχία όπως λες δεν ευνοείται κανείς, αν το θέτει σωστά η πίτα είναι μοιρασμένη. Στη δικιά σου ευνοείται μόνιμα το κόκκινο αφεντικό, οπότε για ποια συμμαχία μιλάμε? Το ότι έκανε συμμαχία για τη συγκεκριμένη ομάδα το αφήνω στην κρίση του κόσμου. Σε τι ευνοείται ρε φίλε δηλαδή ο Ολυμπιακός? Που με κερδίζει? Αν και οι συμμαχίες πάνε ανάλογα με την οικονομική δύναμη. Άλλου είδους συμμαχία θα υπάρξει
μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ σου έχει χαριστεί πάρα πολύ. Πήρε και Champions League επειδή έκανε πίσω η ΑΕΚ. Και κάθε συμμαχία διαμορφώνει τις σχέσεις της ανάλογα με τη δύναμη και των παραγόντων που έχει. Έτσι, άμα θες να σου το θέσω και ρεαλιστικά. Αν έρθουν οι Άγγλοι εδώ, θα τους διαφθείρουμε και αυτούς. Τεράστια αλήθεια από Βιλνέβ. Μετά από αυτά που βλέπω, δηλαδή, έχει έρθει εδώ ο Περέρα, ήρθε ο Άρνεσεν. Ο Κλάτενμπεργκ, εντάξει. Ο Άρνεσεν, ο Κλάτενμπεργκ. Κλάιν Μάιν. Έρχονται εδώ και προσκυνάνε το εκάστοτε αφεντικό. Άρα δώρο άδωρο είναι. Ούτε λέξη ελληνική δεν πρέπει να ξέρει κανένας από αυτούς και να μην είναι τίποτα. Επιτροπή ξένη στα πάντα. Όπως ήρθε η Τρόικα στα οικονομικά, ας έρθει και μια Τρόικα στο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον αυτή θα κάνει καλό. Στα οικονομικά μας ξεπατώσανε. Ας έρθει τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο που θα κάνει ένα καλό. Εσείς οι Ευρωπαίοι, στείλτε μια Τρόικα για το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε Θωμά για τα beats. Να είσαι καλά, Θωμά. Ευχαριστούμε. Γεια σου πολύ, καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα, Μαδάρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Okay. Ο Old School είσαι πάω και εσύ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, γενικά και με τα μηνύματα. Όχι φίλε, συμμαχία είναι. Όπως και εσύ έχεις συμμαχία. Είναι συμμαχίες. Πώς θα γίνει. Εσύ το βαφτίζεις έτσι γιατί βολεύεσαι. Εσύ το βαφτίζεις άρμα, εγώ το λέω συμμαχία. Μέσα σε όλα αυτά μήνυμα πάνω στο Βέλγιο. Μαγείρεψε ένα κρυθαράκι ο Μοσχαράκι, σήμερα κάτσε καλά. Έφτιαξε το. Το μήνυμα της βραδιάς δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό chat κανονικά. Μπράβο ρε Πάνος Βέλτζιουμ. Ζηλεύω. Είσαι ελεύθερος. Αχ, Βασίλη. Λοιπόν, Μάζαρος 7, φιλιά στη Σύμφωρα. Στη φιλιά για όσους δεν είδατε, να το κάνουμε άλλο ένα αποστάρισμα εδώ το φίλο μας τον Αυγερινό. Για όσους δεν έχετε δει την εκπληκτική εκπομπή μπες στη φάση που έγινε το post-game Πάο Κάρις με καλεσμένους Μπουγάτσα παρακαλώ και Μένιο που είχε ο Αυγερινός στην εκπομπή. Σας ποστάρω ευθύς αμέσως και την εκπομπή. Έτσι, ο Μπουγάτσας ο οποίος δεν βγαίνει πολύ συχνά, λίγες οι καλές εμφανίσεις και μία από αυτές ήταν στο Άρης Θεσσαλονίκης 1914 TV. Ποστάρω ευθύς αμέσως και το link για να μπείτε όσοι γουστάρετε κάποια στιγμή αργότερα, όχι τώρα, να δείτε την εκπομπή. Λοιπόν, και να ρίξει και subscribe στο κανάλι. Έτσι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να το ρίξω και εδώ ένα link και στο Twitch. Είσαι ελεύθερος. Για μία φίλη ρωτάω, όχι για εμένα. Κλαίω. Εγώ έκανα ντάκο, λέει, η ελληνικότητα στην Ιταλία, ο Άρμ Ιταλίας. Καλή φάση. Λοιπόν, Αυγερινός, ευχαριστούμε. Ξανά για τα beats, ευχαριστούμε. Να πω στα παιδιά, εγώ για πριν ότι στο στούντιο μπορούν να βγουν άλλα γούστα και χαβαλές και ακόμα πιο μεγάλος επαγγελματισμός. Όταν θα πάμε λες για στούντιο, για το στούντιο λες, ωραίος. Λοιπόν, Βασίλη, τι έχεις να πεις για τις φήμες ότι ο Κάρι έχει πάρει άπειρες δουλειές από κυβέρνηση, μήπως ευνοείσαι και εσύ εμέσως, παιδιά, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα για να μπορέσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς και την εύνοια και τη συμμαχία με την κυβέρνηση. Αυτό εξυπακούεται. Αναγκαστικά αυτό ισχύει. Όπως και ο Σαββίδης έκανε δουλειές με τον Τσίπρα και πήρε δουλειές. Προφανώς και ο Καρεπίδης θα κοιτάξει να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση όπως έκανε με τα rapid test κλπ. Εννοείται αυτό. Τώρα τι να κάνω εγώ, να κάνω χριστομάθεια, να πω δεν θέλουμε έτσι πάμε με το σταυρό στο χέρι. Παιδιά για Ελλάδα μιλάμε. Για Ελλάδα μιλάμε. Πουθενά δεν πας στην Ελλάδα χωρίς να έχεις σε πρώτη φάση διασυνδέσεις και με την κυβέρνηση. Σε αυτό τα είχε πει πολύ σωστά και ο Μπουγάτσας εδώ όταν ήταν. Διάβασα το Dumb United, το καλύτερο από τα σφαιρικά. Δεν είναι, ναι, το Dumb United, ναι. Μπράβο σου που το διάβασες. Την ταινία δείτε την, είναι ταινιάρα, αλλά βασικά διαβάζει το βιβλίο. Δεν υπάρχει το The Dumb United. Μπράβο ρε φίλε, που είναι τούβλο έτσι, ε. Καλησπέρα George Thrillos. Γεια σου ρε φίλε, καλησπέρα και στο YouTube. Ασλαμάς αγαπάμε, είσαι φοβερός. Γιάννης Τσαρτσιάσης. Γεια σου. Πανίκος 2002, φίλος μας ο Πόντιος. Ωραίο φούτερ Ασλαμά. Βασίλης Τωμαίδης. Να είσαι καλά. Δεν έχει βρει κανείς εταιρεία. Είναι snowboardάδικοι οι Αμερικάνοι. Γιατί δεν βρήκε κανείς. Κώστας Καλεμός, μαζί σου Χατζινάκο. Να είσαι καλά, φίλε. Κουκουτζά και βγαίνει ο Μπουχαλάκης, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Ισχύει. Βασιλή, φίλε, θα σου πω κάτι. Για την ηθοποιό το δύσκολο δεν είναι το στούντιο ή εδώ. Είναι οι ώρες τους.
Ναι. Κατάλαβες. Δεν ζουνε εδώ. Δηλαδή έρχονται για δύο μέρες, τρεις ή για δύο διήμερα. Στα οποία κάνουν μαγικά. Εντάξει, δηλαδή η παπαλιγούρα Ελένα ήθελε να έρθει κοπέλα. Αλλά πότε να έρθει. Α. Τρία βράδια είχε. Παραστάσεις που είναι σαν να παίζει ένας ποδοσφαιριστής. Τρία μάτς συνεχόμενα. Δηλαδή την παράσταση, στο γυάλινο κόσμο, όταν τελειώνουν είναι όχι στεγνή απλά. Σέρνονται. Και σκόνονται πολύ αργά το. Μπες στη μέρα. Και έχουν να δουν εδώ πέρα και ένα-δύο συναδέρφους δικούς τους. Ξέρεις. Πάρε Ζεμπούκη, λέει Βασίλη, όταν σου λένε για άρμα θα του λες το εξή. Ολυμπιακός Άρης ρεκόρ 9-3-0 από το 18. Ολυμπιακός Άρης 9-3-0 στο ίδιο διάστημα. Αυτά είναι και λίγο παιχνίδια των αριθμών. Καλά, πάρε Ζεμπούκη, αυτό δεν είναι τώρα αυτό που λες. Εντάξει, αλλά, okay. Παιδιά, εδώ αν θέλουμε να είμαστε και με τον κόσμο να τα έχουμε καλά, πρέπει να σας κοιτάμε στα μάτια και να λέμε την αλήθεια και αυτό που πιστεύουμε. Απλά ο καθένας θα λέει κάθε φορά που λέμε κάτι για κανένα μυστήριο μάτς εδώ πέρα. Α, εσείς με τον Ολυμπιακό, εσείς με το μόνιμο επιχείρημα, η καραμέλα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Έτσι, απλά, όπως είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, συμμαχία, έτσι είναι και ο Ολυμπιακός, Άρη, συμμαχία. Τώρα, το τι και πώς και τα λοιπά, βολεύει κάποιους αυτό να το βαφτίζουν άρμα. Για μένα, εγώ δεν το εστερνίζω με αυτό το πράγμα. Ετεροθαρής ο Μιλίσιος, έτος 2030, ο Ασλαμάς θα έχει φέρει Λίδα Ματσάγκου και Γιουλιαλμάκη, ο Χατζινάκης ο Βιερινός θα έχουν τον μπάσκετ του Άρη, βουτιά κάτω, και ο Παπαδόπουλας θα έχει πορμπουάρ αποφιλοποιημένος, κλαίω. Παιδιά, ο Ιβάν πάντως έψαχνε νέο μαγαζί Βραζιλία, η αποστολή στην Ελλάδα τελείωσε. Άρμι Ιταλίας, Bonfire, Μπαντάρα, Γερμανία, αλλά πάρα πολύ καλή μπάντα. Μπαντάρα όχι, πολύ καλή, Γερμανία, αυτό εννοείς. Αν εννοείς αυτούς, τους έχω δει και live. Ξέρεις, παίξανε στο Αγγελοχώρι στην παραλία, στο Rock of Angels Festival. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, ρε. Τι. Το, α... Ωχ, Rangers τέτοιο είναι. Α, Celtic Rangers. Ναι, όχι, ξέρεις τι ματσάρα είναι. Celtic Hearts. Η ομάδα μου στη Σκωτία είναι η Hearts, κλαίω. Αυτό είναι. Που, ναι. Τι γίνεται εκεί, ρε φίλε. Ναι. Celtic αυτό Hearts. Αυτό είναι τοπικό derby, είναι γιατί γίνεται όχι. Η Hearts είναι Εδιμβούργο, της πρωτεύουσας. Εδιμβούργο. Hearts Hibernia είναι το μεγάλο derby στο Εδιμβούργο, το ξύλο. Celtic είναι Γλασκόβη με Rangers. Hearts, πες το ρε Βασίλη, Hearts Hibernia είναι ατελείωτο μίσος. Ατελείωτο μίσος. Εκεί γιατί τόσο show με τη Celtic τώρα. Κάτσε, ήταν Celtic αυτό. Μήπως είναι κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι ρε, αυτοίας είναι. Γιατί έβγαλε αγγλικό τέτοιο Premiership, της Premier League. Γι' αυτό. Παιδιά στο 7 τι έχει, γεια σου Λαφαντζής. Α, φίλος μας ο Κώστας ο Λαφαντζής εδώ. Το μεγάλο μας στήριγμα στα τεχνικά θέματα, με ανεκτίμητη βοήθεια, τον καλωσορίζουμε στην πορεία. Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου ρε φιλαράκι. Μπορεί να σε χρειαστούμε όταν πάω και στο στούντιο. Κάτι βοήθεια ακόμα. Έτσι, ανεκτίμη τη βοήθειά του από τους αφανείς ήρωες αυτής εδώ της προσπάθειας που κάνουμε. Πραγματικά, πολλά θέματα βελτίωση στα οφείλω σε αυτόν και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Κώστα. Να σε καλά, ρε Κώστα. Καλησπέρα, παιδες από το παγωμένο Leeds. Κλαίω, έλα ρε φιλοποιημένος. Βασίλη, σήμερα που ξύπνησα 2 ώρα το μεσημέρι και έφτιαξα το βραβεδάκι μου, είχα χρόνο να ανεβάσω τον blog του Drooling. Θα με πάρεις πίσω. Δεν υπάρχει. Το λες και το βλέπετε το σκηνικό, παιδιά. Δεν είπε, ορισμένοι είστε, τα αποτυπώνετε με τα μηνύματά σας, λες και είστε μπροστά. Λαρισαίος είστε... τεράστιος, ο Storm Chaser. Κούγια, δώσε την ομάδα στον Αμπράμοβιτς και φύγει από εδώ. Κλαίω. Απλά πράγματα. Ναι. Στον Αμπράμοβιτς, ναι, λεπτομέρειες. Ναι, ρε, Τότεναμ. Βασίλη, Τότεναμ. Άρε, είναι. Φίλε, το ξέρω, φίλε, δεν θέλω να κάνω άσελ, σοκαριστήκαμε σήμερα. Απλά δεν θέλω να το αναφέρω γιατί δεν ξέρω αν αυτό το επιθυμεί το οικογενειακό του περιβάλλον που τώρα περνάει δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό δεν έχω κάνει αναφορά. Ήθελα πραγματικά να κάνω μια αναφορά για αυτό που μας σώκαρε όλους εδώ στην παρέα με τον άνθρωπο που χάθηκε. Άδικα. Έτσι και σε νέος άνθρωπος και επιχειρηματίας. Το γνωρίσαμε και από κοντά. Και όλη η μέρα μου ήταν πολύ δύσκολη. Είμαι επηρεασμένος από αυτό εδώ. Δεν ήθελα πραγματικά να πω δύο λόγια εδώ πέρα και μέσα από την εκπομπή, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το επιθυμεί το οικογενειακό του περιβάλλον, γι' αυτό και δεν έχω αναφέρει κάτι. Έτσι. Λοιπόν.
Δεν μιλάμε για μαλάτο, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάμε για μαλάτο, παιδιά. Έτσι. Αυτό τέλος. Είναι... Τέλος, γιατί ναι, αυτό που λέει ο Βασίλης, τέλος. Βασίλη, δεν στο απέξω. Το Tottenham Stadium. Πού είναι αυτό, ρε. Τι είναι Tottenham, είναι το καινούριο. Tottenham δεν είναι αυτό. Α, Tottenham είναι. Τι παίζουν, ρε, παιδιά, ναι. Εδώ τώρα. Πρωτάθλημα έχει, ρε. Α, ναι. Ποιοι παίζουν, Tottenham, με ποιο παίζουν. Τώρα με ποιον είναι. Και γίνεται αυτός ο χάμος εκεί. Παιδιά, με ποιον είναι. Α, Μπρέτφορντ. Tottenham, Μπρέτφορντ, κοίτα τι γίνεται μέσα, ρε. Ο Μαδάρα Μπρέτφορντ. Παιδιά, το φωνάζω από πρόπερση, ε. Ο προπονητής είναι, δηλαδή, το πολύ σε ένα-δύο χρόνια θα είναι το πιο καυτό όνομα. Εννοείται. Σάντσες Ντάιερ, Μπεν Ντέιβις, το που λένε, Ουαλία. Έλα ρε, Όλιβερ Σκίπ, Κλέο. Έχουμε, δηλαδή, τρεις πεζόντες στη μαρμίτα με μπροστάρι τον Μέγα Αρθούρο, λέει ο Μανώλης Ρίτσμοντ. Μεγάλος Αρθούρος, Θεός χωρές, δεν το ξεχνάμε ποτέ, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μάριε, Φλωρεντία live Metallica και Muse ή Αθήνα για live Maiden, ο Alex Chinese. Metallica και Muse, καλά, Muse είναι οι μέλισσες του rock, τέλος πάντων, για Metallica, εγώ πάω με Metallica, χωρίς να τους λιποθυμάω κιόλας, Maiden όχι ρε παιδιά, φτάνει, έλειος μου. Στο ΆΚΑ, οι Maiden, έχουν βγει πρώτα εισιτήρια τα πρώτα 2.045 ευρώ, τα φτηνά, τα early birds, νομίζω. Μάριο, το πιο συγκεκριτικό ήταν είχες κλάψει για Αρθούρο. Παιδιά, για Αρθούρο, εντάξει, οκ. Okay. Ακόμη τον νομίζω ότι μας κοιτάει από πίσω, πραγματικά. Νομίζω μας κοιτάει από πίσω. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Φώτιους 07, γεια σας παιδιά, Αριανός είμαι. Φέτος θέλω το κύπελο πάρα πολύ, γιατί θα είναι το πιο μαγικό κύπελο που έχει πάρει ποτέ, το πιο μάγικο κύπελο που θα έχει πάρει ποτέ ελληνική ομάδα. Και το λέω γιατί αυτό ο Άρης τρώει απίστευτο κυνήγι. Βέβαια, στο πνεύμα αυτών που έχω πει και εγώ, φίλε μου, σωστά τα λες. Και για τον Πότερ το έχω πει. Βέβαια, Γκρέιαν Πότερ, ναι, που είναι τώρα στην Brighton. Που είχε αποκλείσει τον Μπάουκ με την. Βασίλη. Έστερσουντ. Με την Έστερσουντ. Ναι, ο προπονητής, βέβαια. Πάρα πολύ καλός. Ναι, ο Γκρέιαν Πότερ, βέβαια. Ναι. Βερολινέζικη περίοδο, David Bowie, φίλε με συγκινείς. Υπέροχη. Αν και εγώ Bowie είμαι, ξέρεις, 70s glam. Αλλά το πακέτο αυτό Βερολίνο, 80's, που σκάλιζε τον ήχο, τα ερεθίσματα, όλα αυτά, τα πιο ευρωπαϊκά κτλ. Ναι, καλή φάση. Snow K θα κάνουμε εκπομπές κανονικά, εκτός από κάποιες αργίες Χριστούγεννα, πρωτοβουλία, ναι. Ναι, να μείνω εγώ με τους γονείς μου. Ναι, ναι. Τα μήματα πάνω. Γενικά θα κάνουμε εκπομπές, δεν θα καλά σε ροή, μα έχει κύπελα και τέτοια έχει. Κλαίω, κλαίω. Αυτή είναι κίτρινη άμπρο, τέτοια πάρε ρε. Ωραία, ωραία φανέλα. Τέτοια πάρε ρε εσύ Άρη. Συνεχίζει εδώ ο Βιγερινός να πηγαίνει με σπασμένα φρένα. Ευχαριστούμε Αβγερινός και Άρη Θεσσαλονίκης 1914 TV. Με το link ήδη στο live chat στο YouTube να είναι σε περίοπτη θέση με την εκπομπάρα που έκανε με Νίκο Μπουγάτσα και με Μένιο ο φίλος μας ο Αβγερινός στο post game του μεγάλου derby Παοκάρης. Να μπείτε να το γουστάρετε και να πατήσετε και subscribe. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν Αβγερινέ για τα δώρο συνδρομών που έκανε σε αυτοκτονία, σε Stefan Sacred, σε Λαζάνια 98, σε Λακουκαράτσα 95, σε Κόμπρα 91-22, σε Κιλεράκος, σε Τάνσλα, σε Netwix 7, σε Alex K 92 και σε Στεφ Πατέρας 21. Βιερινέ, δεν έχουμε λόγια φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο όλος ο πληθυσμός του Twitch με τα δώρα που έχετε στείλει θα είναι ο Αβγερινός και προχθές που μας έστειλε τα απίστευτα και ο φίλος μας ο τέτοιος ρε, ο έξις Μινάς Τζάνκο. Ο Μινάς μωρέ, ωραία, κόλλημα. Άιντε, και ο φίλος μας ο Μινάς. Έτσι, μας έχετε στείλει όλο τον πληθυσμό του YouTube, του Twitch εδώ πέρα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κρατήσου. Βασίλη, δεν είναι ανάγκη να ανέβεις. Χαιρετισμούς σας λαμά από Νεάπολη, Γεώργιος. Λοιπόν, Αριανός άρρωστος, αν το δεις, αν το δεις και σου πω, σου δώσω 20 ευκαιρίες. Τι ομάδα είναι αυτός. Άρης, θα πεις πιστεύω 21η. Αριανός άρρωστος. Τον βλέπεις και λες είναι ΠΑΟΚ. Μεγάλη μορφή. Γαμώ τα παιδιά, γεια σου Γιώργη, ο οποίος πώς με λέει. Ασλαμά, όχι επίτηδες, έτσι του βγαίνει. Γεια σου Ασλαμά, καλημέρα Ασλαμά. Αριανά και Ασλαμά σε λέει. Γεωργία, σε περιμένουμε μια μέρα από εδώ φίλε αν μπορέσεις. Σε περιμένουμε, μεγάλη μορφή, μας βλέπει ίσως με τη σύζυγό του. Να είσαι καλά. Και φόλα Κριστιάνο Ρονάλντο. Πώς βλέπω το United Arsenal σήμερα, έγχρωμο. Η Tottenham στην επίθεση. Ποιος είναι ο Skip. Μάριος 13 θα το διαβάσω το μήνυμά σου.
Χατζινάκο, είσαι καλό παιδί, ρε φίλε. Αλλά κανείς δεν μπαίνει στο live για να σε δει. Άσε Ασλαμά Παπαδόπουλα μεσοβδόματα που έχουν τη φάση τους. Αφού δεν μπαίνει κανείς να με δει, εσύ τι με βλέπεις τώρα, ρε φίλε. Του δώσεις, του βάλες βούτυρο στο ψωμί του. Τα μηνύματα δεν με ενοχλούν, παιδιά, αλήθεια. Αρκεί άμα δεν έχουν ύβρις και τέτοια δεν με ενοχλούν. Καθίστε εσείς, περίμενε. Όποτε έχει έρθει Παναγιώτης, ο Βασίλης έχει φύγει. Τι έχει φύγει, ρε παιδί. Βρε, δεν έχω θέμα, βρε. Εντάξει. Έβρεξε Σάπς ο μελλοντικός πρόεδρος του Άλλη, φιλοπείμενος. Ξέχασε να βάλεις και το εικονίδιό του όμως. Έτσι, Γερινός δικαιωματικά και το εικονίδιό του είχε εδώ πέρα. Για να σκάει κανένα Σάμπο Μινάς, μήπως επανέλθει η μνήμη μου. Τι έστειλες, ρε Βούστη. Λογικά θα είναι εδώ ο Μινάς στην παρέα μας, να δούμε... γι' αυτό θα κάτσουμε. Το United Arsenal σε λίγη ώρα. Τον αναμένουμε εδώ πέρα, θα κάτσουμε παρέα. Έτσι θα κάνουμε ένα διαλυματάκι εκεί κατά τις 10 παρα 10, θα κλείσουμε, 10 παρα 4. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα ανοίξουμε για live σχολιασμό, τα λέμε, να παραμείνετε στο ακουστικό σας εδώ πέρα όλοι. 10 και 4 θα ανοίξουμε για United Arsenal. Εδώ πέρα έχουμε το φουκαρά οπαδό της United. Και γιατί η Arsenal, φουκαρά, ρε. Έτσι, φουκαράς ρε πούστε. Πώς είσαι, είσαι πάνω μου. Πάνω πρέπει να είμαι λογικά. Ναι. Δεν μπορεί. Δημήτρη, θα σου πω. Καταρχάς, μπαλάντες για φόνους, πολύ ωραίο σχήμα. Παντελής Ροδοστόγλου που λένε, ο μπασίστας, διάφανα κρίνα, τους χαιρετισμούς μου. Του έχω δώσει και βιβλίο δώρο το 96-97. Ιταλία, έγινα Λάτσιο μικρός. Παναγία μου. Για δύο λόγους. Ω! Έλα ρε φίλε. Κλαίω, Μάιτε. Έλα ρε φίλε, έτσι, έτσι. Είσαι που λέω. Ωρε καλό. Μαλάκα βελουτέα. Κλαίω, δεν υπάρχει. Κλαίω, κάτσε, κάνουμε στην άκρη, περίμενε. Συγκλονιστική είσοδος. Πάνω που σε αναφέραμε. Σοβαρά τώρα. Είπα σήμερα να κάνουμε μαλακισμό. Έτσι, έτσι. Η Μαρία αναρωτιέται μέχρι που φτάνει το φερμουάρ. Μέχρι που κατεβαίνει το φερμουάρ. Φίλε, δεν πιστεύω να το θες πίσω το καπέλο. Δικό σου, ρε. Πλάκα κάνεις. Καπελάρα, δες εδώ μαλάκα. Ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη. Εντάξει, πουλάς τον Άρη. Πουλάς το λαό του Άρη. Είναι Άρσεναλ, ρε φίλε, το κάνει στα κανόνια. Αδυνάτησες. Έχω λιώσει την προπόνηση. Προπονείται σκληρά. Α, και εσύ σκουφάκι Άρσεναλ φορά. Παιδιά, θα φάτε ένα παπαράκι σήμερα. Καλά, καλά. Θα φαρά. Όταν πιο πάνω δεν είμαστε στην βαθμολογία. Του τελειώνουμε και πάμε για τσουλού. Φίλε, το συνειδητοποιώ τώρα. Μοιάζει πραγματικά με τη μάσκα κανονικά. Με το Βίκτορ Βεντέτα. Μαλάκα τρομακτικό. Ζαλούρα, είπε. Τρομακτικό, ε. Ναι, ναι. Ο Ζαλούρα. Ο Ζαλούρα, κλείνω. Να μαζευόμαστε. Να μαζευόμαστε εδώ. Λαϊβάρα ακολουθεί, live σχολείο. Red Army, White Army, Black Army, Red Army, White Army, Red Army, Black Army. Τέο Γκέιτ, ευχαριστούμε για τα beats. Τελευταία υποφερτή Arsenal ήταν του 2006 μετά τον τελικό με την Μπαρτσελώνα. Δεν είναι Arsenal απλά και η τελευταία United που είδαμε ήταν στο μακρινό 2008. Από εκεί και πέρα δεν είναι United. Καλά, για την Arsenal γύρισε όλη η ιστορία Μινά που δεν πήραμε εκείνο το Champions League. Γύρισε μετά το κλειδί και έφτασε και άρχισε η παρακμή της Arsenal από εκείνο έχασα τον ύπνο μου εκεί φίλε. Και εκεί βέβαια πάλι θα έκανε, ανέβαινε, ήταν ο κύκλος της, αλλά έδρασε σαν καταλήτης εκείνη η βραδιά για να ανεβεί πολύ γρήγορα η Μπαρτσελώνα και να γίνει κατεστημένο. Ναι. Το έβλεπα σε εκείνο το σκαμπό. Βέβαια εκείνη η Μπαρτσελώνα... Και έχω πέσει κάτω, έχω κλωτσίσει, τα έχω κάνει εδώ πέρα μέσα ρημαδιό. Ναι. Στον γκολ του Κάμπελ έχω ανεβεί πάνω στον μπαρ. Στον γκολ του Κάμπελ που σηκώνεται εδώ, εδώ άσος ο Κάμπελ. Όταν προηγηθήκαμε, ναι. Παίζαμε νομίζω ήδη με 10 παίχτες. Μια μήκη ήρθα, ναι. Όταν προηγηθήκαμε. Με 10 παίχτες ήσουν. Ήδη είπαμε με 10 παίχτες. Ναι, με 10 παίχτες ήσουν, αγόρι μου, ναι. Ναι. Εννοείται. Μαρία, αυτό είναι κάτι ανάμεσα σε μπολερό. Ποιος μαλάκας είχε αποβληθεί. Με παραδέχεσαι, ποιος θα το πει αυτό, ρε εσύ. Ποιος θα το πει αυτό. Ποιος κόκκινο στο λέμα, άμα ο λέμα δεν έκανε. Ο Μέρκ, ο Γερμανός. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Μέρκ, ο Γερμανός. Ναι, εννοείται, ναι. Πάνος Βέλγιο, ευχαριστούμε για τα beats. Μάριε, πες και τα τρία παιδιά πίσω να βγάλουν τη μάσκα να τους δούμε. Εξέδε, εντάξει, ρε. Ρε παιδιά, το Μινάτο Τζάκο χωρίς μάσκα τον έχετε δει και τον δείτε καιρός να είναι. Καλησπέρα στην καρδίτσα από παρέα. Γεια σου, Ορφεάσκα. Γεια σου. Α, παιδιά, δώστε μας λίγο τελικά σήμερα. Τελικά, Λαμία Ιωνικός και Άγιος Νικόλαος αναγέννηση καρδίτσας. Να σε πω, κάνε δύο χαμομήλια και εγώ θέλω. Χαμομήλια.
Λοιπόν, στην Ιταλία έγινε μικρός Λάτσιο για δύο λόγους. Λόγω του Κινάλια που ήταν παικταράς και είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που η ζωή του έγινε κόμικ, πραγματικός ποδοσφαιριστής που η ζωή του έγινε κόμικ, όχι κόμικ γεννημένος, Roy of the Rovers, Eric Castell και τέτοια. Και με επηρέασε και το γαλάζιο. Μου άρεσε πάρα πολύ το γαλάζιο. Λοιπόν, όταν έμαθα μεγαλώντας το κέντρο Λοπέζ, λίγο. Βασίλη, είσαι Arsenal και Ατλέτικο. Πόσο πολύ στεναχωριέμαι για σένα, ρε φίλε. Άλεξ Τσαϊνίς, ευχαριστούμε για τα μπιτς, ρε φίλε. Εμείς, φίλε, δεν είπες, αν εξαιρέσεις τη Μίλαν που μπορείς να την πεις στην Ευρώπη κορυφαία, α πούμε, πολύ δυνατή φανέλα. Εγώ πάντα μ' άρεσε να υποστηρίζω τα ψηλό outsider. Ξεκίνησα να υποστηρίζω Arsenal και Ατλέτικο από το 95-96. Και όχι όταν γίνανε τις μεγάλες ομάδες. Τότε με Ian Wright επιθετικό η Arsenal και λοιπά, με την τότε σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει. Σπουδαίος Ian Wright. Ian Wright, δεν θυμάμαι, πες μερικούς παίχτες τότε που είχε η Arsenal. Θα σου πω. Την προ-Wenger εποχή. Μετά έρθει ο Wenger, νομίζω. Ναι. Ε? Κάτσε, παιδιά, η Arsenal επί μία δεκαετία είχε το παρατσούκλι από τους ίδιους κιόλας. Boring, boring Arsenal. Ανιαρή Arsenal. Και το σύνθημά τους ήταν ή 1-0 to the Arsenal, 1-0 για την Arsenal, ή 1-0 down to 1-up. Δεν και να χάνουμε, θα το γυρίσουμε 2-1. Επίσης, ερώτηση σε όλους εδώ και στο chat κυρίως, και στο YouTube. Πώς λέγεται εκείνο και εσείς ο Λίνας. YouTube. Ναι. Σε κάθε προπόνηση της Arsenal, επί 10-12 χρόνια, η αμυντική τετράδα σε τι έκανε για 20 λεπτά προπόνηση. Offside. Πώς θα σηκώνουν το χέρι γρήγορα και οι τέσσερις μαζί. Έχω ημερολόγιο. Φίλες τώρα, Τόνι Άνταμς, Κίον, Γουίντεμπερν. Μπράβο, και δεξιά. Ντίξον. Μπράβο ρε, τους είπες όλους. Νάιτζελ Γουίντεμπερν, Λι Ντίξον, Τόνι Άνταμς, Στίβ Μπούρτι, Μάρτιν Κίον. Κίον Άνταμς που ήταν και Keon. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Εθνικής Αγγλίας. Και γενικά και πολύ Αγγλία αυτή. Και ο Λι Ντίξον, Εθνική Αγγλία. Όλοι αυτοί ήταν τότε όλοι Αγγλία. Ο Γουίντεμπερν ναι. Όχι. Ναι. Τότε ποιος ήταν τότε στην Αγγλία. Αγγλία ήταν. Α, πρέπει να ήταν της United. Ο Λεσό, ο Στιουαρτ Πιρς και ο. Πού πήρε μαλάκι αυτό. Και τη United βοήθεια του Τζούνε. Δεκέμβριο μήνα κουνούπια ρε φίλε. Φιλ Νέβιλ. Στο ξεκίνημα του. Και ο Λεσό για αυτή. Παιδιά, είδατε το Λαμία Ιωνικό σήμερα. Το χωράβι ήταν. Σπαρμένο με αυλάκια έτοιμα να δεχτούν πότισμα. Ευχαριστούμε για τα μπιτς πάνω στο Βέλγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ορφεάσκα, στείλε απλά αν θέλεις σκόρερ της Ασάκη λεπτό. Νομίζω το γήπεδο της Λαμίας είναι στο δρόμο που χάραξαν οι παλιοί ζωσιμάδες που πλέον είναι χαλή. Το γήπεδο της Λαμίας. Ο Δέρι προς τα κυμάρι της Λαμίας στο γήπεδο. Χωράφι σκέτο. Χωράφι σκέτο. Ευχαριστούμε ξανά, Βιερινέ, για τα μπιτς. Μάριε, τι θυμάσαι από Μπαρτές. Εγώ τον Μπαρτές, calls for the taxi, επικό. Από Μπαρτές. Φαμπιάν Μπαρτές, γεια σου ρε Αυγερινέ. Αυγερινό λίγο αυτό με το calls for the taxi, το ότι έξω δίτου, βοήθα λίγο αν θέλεις. Δεν λιποθυμάω, ξέρεις. Στο 91 ο Μανιός, τι λέει ρε φίλε. Να θα πω κάτι για τον Τσούκαλο. Ξεχάσατε τον Ντοχούρογλου και το Σαρπιγκίδι της Αγγλίας. Σίμαν και Πάρλουρ, Ρέι Πάρλουρ. Ρέι Πάρλουρ, ναι. Ευχαριστούμε, Τελκέι, για τα πίτσα. Ευχαριστούμε. Βέβαια. Ρέι Πάρλουρ, καλό. Τίμιο χαρά. Τίμιο εξτρέμ. Στα χαφ, ναι. Τίμιο εξτρεμάκι ο Ρέι Πάρλουρ. Χαφ και πλάι, ναι, πλάι, χαφ κάπως. Τίμιο, ναι. Ρέι Πάρλουρ, ναι. Εγώ είχα πάει στο Μακεδονία Παλάς, πριν το σκηνικό το περίφημα αυτό με τον άλλο, με τον Μανάβη. Είχα πάει για τον David Platt. Αλλά γενικά πολύ απομονωμένος, πολύ στον κόσμο του, ήταν μόνος του και έπινε κρασί. Μίλησα σχεδόν με όλους τους άλλους. Εκτός από τον David Platt. Ο Ian Wright έχει κάνει το πιο αδικημένο ζέσταμα στην Τούμπα. Γιατί όλοι που ήταν στην Τούμπα στον ΠΑΟΚ Νάπολη μιλάνε για το ζέσταμα του Μαραντόνα, που είναι απίστευτο. Όντως απίστευτο. Αλλά ο Ian Wright έχει κάνει θεϊκό ζέσταμα στην Τούμπα και έχει κάνει μία ενέργεια, μου το λέει ΠΑΟΚΣΙΣ, απλά δεν το πήρε χαμπάρι πολλοί κόσμος. Δεν κοιτούσαν προς τα εκεί. Ο Ian Wright καντιλιάζει την μπάλα πάνω, την καντιλιάζει 800 μέτρα και όπως κατεβαίνει, τη σταματάει εδώ στο λαιμό του, εδώ. Λέει, όσοι το είδαμε, κάναμε «Α». Κανονικά, αν το έκανε, λέει, αυτό ο Μαραντόνα, μπορεί να είχαν μπει όλοι οι παοξίδες μέσα να του πέραν τη φανέλα. Αλλά το έκανε ο Ian Wright, ξέρεις, και πέρασε έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε Πάνος Βέλγιο για τα beats ξανά. Εγώ από τον Μπαρτές θυμάμαι την πλούσιά του κόμη. Και ευχαριστούμε και τον Chris Dimovic SKG.
Σχόλασα από την δουλειά και μόλις μπήκα. Ο κύριος ανώνυμος πίσω, τι φάση, παιδιά. Όλοι εδώ είμαστε. Το πεταλάκι της Arsenal είναι πίσω. Έτσι, για τον Derby. Για την πρώην μισητή United. Πλέον δεν έχουμε και ιδιαίτερη αντιπαλότητα με τη United. Έχουμε. Ο Καρτάκιας είναι τώρα μπήκα. Α, λέει ο Αυγερινός, ναι, που σηκώνει αυτό. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ για τα beach, φίλε. Βγαίνει ο Μπαρτέζε, σηκώνει για offside και αφήνει την εστία. Και μπαίνει γκολ. και το λένε. Γκολ για την Tottenham, ο Ντέιβις, ο διεθνής Ουαλός. Ο αρχηγός βασικά της Ουαλίας στα τελευταία μας. Μπεν Ντέιβις. Πόσο τίμιος και πόσο καλός παίκτης. Ο Καρτάκιας είναι πίσω. Τώρα μπήκα, είναι σαϊκάρας. Λοιπόν. Μεγαλώνει πάνε, μεγαλώνει. Σύνδεσμο, ρε φίλε, να κάνουμε ένα, έχουμε Arsenal σύνδεσμο εδώ πέρα. United είσαι. Δεν πειράζει, εντάξει, θα εξοπλιστείς. Έχουμε σύνδεσμο Arsenal στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε κανένα κονέ εδώ να κάνουμε, να βλέπουμε κανένα ματσάκι, κανένα τέτοιο, να κάνουμε κανένα καλό τέτοιο. Αυτοί, ξέρεις, έχουν δικό τους εκτήμα. Έχουν χώρο, ε. Νοικιάζουν, είναι στη Βαζελόνα, σαν ξεχνώ. Πάνω ψηλά. Άμα, στη Βαζελόνα, στην τέτοια. Στο κέντρο, λοιπόν. Βαζελόνος έχει και στην Καλαμαριά, εκεί, στο πεζόδρομο. Πω πω ρε φίλε, πόσο μπιζάρ γκολ. Έχει μια δύο τηλεοράσεις. Θα τους φωνάξουμε κάμε ένα event. Ναι, ναι. Φώντε. Να έχει κανένα τελικό, να έχει κανένα χουλιαμά. Πάμε κανένα τελικό κυπέλου, κανένα τέτοιο ή να προχωρήσουμε πουθενά στην Ευρώπη. Να έχει χουλιαμά. Προσοχή, ο ανώνυμος είναι ο ραπ και ήρθε να σας δείρει, Άγγελος Βέν. Ξεκλαίω. Σωματικά πάντως άμα σηκωθεί δεν του λες ραπ. Τέτοιο ραπ. Με την αποχώρηση του Ασλαμά από τη Μαρμίτα, σταμάτησε να παίρνει ο γνωστός παδός της Λίβερπουλ. Ναι, εκείνο το παιδάκι, το 19χρονος, επί μία οκταετία σπαστικός. Ναι, Ασλαμά, από Αθήνα, 19χρονος. Δεν μου λες καμία... Όλη η ομορφιά της Μαρμίτας ήταν αυτό, όταν έπαιρνε εκείνος. Ναι, αυτό το πλάκι. Φιλέ, όλοι απολάμβανα. Σε έκανε έξαλλο, ναι. Σε έλεγες μετά τα δικά σου, απολάμβανα εκείνο το διάλογο. Λιβερπουλέζου Αθηναίου με σένα. Ναι, έβγαινε προκλητικός, ναι. Σε τσίτωνε. Εριστικότατος. Απόλαυση, ναι. Φιλέ, ήταν Μαρμίτα αυτό. Αυτή ήταν Μαρμίτα που βλέπω. Απόλαυση. Απολάμβανα, δεν υπήρχε. Είχε βρει τα κουμπιά σου άλλο, σε πατούσε ευαίσθητες χορδές. Και 19 ετών για 6-7 χρόνια. Ο 19χρονος, ναι, κανονικά. Λοιπόν. Πέδρο Κόντε. Το κέρατό μου, αντί να πάω γύρω στο My Time, πήγα για προπόνηση. Γιάννη 45, ευχαριστούμε για τα beats, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάριε, πες μας για το δολοφονικό τάκλιν του Καλιτζάκη στον Ιαν Ρας όταν ήταν στη Γιούβε. Το δολοφονικό τάκλιν, φίλε, σε Παναθηναϊκός Ιουβέντους, ξέρεις ποιο είναι. Περίμενε. Στο ημίχρονο έχει μπει η κάμερα στα αποδυτήρια. Πιο πάνω από τη γενιά μου είναι. Και κάνει κοντινό σε γόνατο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και φαίνεται το κόκαλο. Ποιο παίκτη είναι. Και εγώ και ο μπαμπάς μου δακρύσαμε. Δακρύσαμε. Στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Κάνει κοντινό. Η κάμερα πάει στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω πώς μπήκανε. Σε πόδι ποδοσφαιριστή Παναθηναϊκού. Ποιο ήτανε. Φαινόταν το κόκαλο. Ήταν κακή Γιουβέντους εκείνη που λες πάντως. Ναι, το κάνει ο Καλιτζάκης. Νορθαριστρία, εικονίδιο μπάκα. Αρκετά άτομα βλέπω εκεί, Βασιλή, σήμερα και αρκετά άτομα στο live. Σε παρακαλώ, νερό και αλάτι ό,τι είπαμε. Να έρθω να κάνω μια ανάλυση στο εγγλέζικο ντέρμπι. Τι κολόπεδα είστε. Η γυναίκα του Ιαν Ράιτ είναι ολόιδια η Κεραμαίος. Τότε είναι πανέμορφη. Λατρεύουν οι Κεραμαίος. Όχι του Καραγκούνη, όχι, όχι. Φίλε, πήγες πολύ μπροστά, πιο πίσω. Τι Καραγκούνι, πολύ πιο πίσω. Πολύ πιο πίσω, τι Καραγκούνι. Το κύκνιο άσμα του Αρθούρου ήταν η μίνι συνέντευξη, ναι, που του είχες πάρει Μάρη για τη ζωή της στην Αργεντινή. Και θέλαμε εδώ, θα κάναμε και πουμπάρα εδώ με τον Αρθούρο. Μια μέρα δεν προλάβαμε, ναι, ρε γαμότο. Θα ερχόταν εδώ, θα μας έλεγε ιστορίες, θα κάναμε επική εκπομπή. Δεν προλάβαμε, δυστυχώς την πρόλαβε ο κορονοϊός. Όχι, εσύ πήγες πολύ πίσω, Κωστάκης. Όχι Καψής, εννοείς τον άνθιμο, όχι Καψής. Τον πατέρα του Μιχάλη. Εσύ πήγες πολύ πίσω. Ποιο εδώ έλα. Είναι Καλιτζάκης ακριβώς πίσω. Πήγαινε πίσω λίγο. Βαγγέλη Σιρικώτης. Νάκο, πότε θα έρθεις γέλο καλεσμένος στον Μάριο. Άμα αλλάξει ωράριο η εκπομπή του. Αλλά απάνθρωπα πράγματα.
8-10 το πρωί. Το 8-10 το θεωρεί απάνθρωπο. Απάνθρωπο. Εντάξει, κάνει ο Αλέξανδρος ο Πόχος 6 με 8. Είναι το lead in μου και είναι πολύ καλός. 6 με 8, λες πάω σε ρί, δεν κοιμάμαι καθόλου. Ναι. Όχι ο Μάρκος. Φύγατε πολύ, παιδιά. Ελάτε πιο πίσω. Από αυτό που λέει Καλιτζάκης με Ιαν Ρας, το παλικάρι, ελάτε πιο πίσω. Ρέστε πίσω, κύριε. Για το Λίμπερο, εκτός από το που δεν συνέχισα την καθημερινή εκπομπή και πλέον βγαίνω με τα παιδιά τις Παρασκευές το βράδυ στο Λίμπερο. Ο βασικός λόγος βεβαίως ήταν το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα μετά του site και μετά των διαδικτυακών εκπομπών. Ένας ακόμα λόγος, εντάξει, ήταν και το 10-12 για μένα που έπρεπε να ξυπνάω 9 η ώρα. Για μένα ακόμα και αυτό ακούγεται απάνθρωπο. 9 η ώρα. Μου βάζει πλαφόν στο τι ώρα πρέπει να κοιμηθώ. Εγώ δεν μπορώ να έχω. Μπορεί από μόνος μου να πέσω να κοιμηθώ και 12 και 1 να τύχει. Όταν ξέρω ότι έχω πλαφόν την ώρα που πρέπει να κοιμηθώ, Μάριε, δεν θα κλείσει το μάτι μου. Ναι, ναι. Μόνο που ξέρω επειδή πρέπει να κοιμηθώ μια ναι, ώρα. Ναι, ναι. Εκεί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω θέμα με αυτό. Ναι, ναι. Μπράβο, Τέο Γκέιτ. Εποχή κυράστα και λίγο πάνω. Λίγο πάνω. Έλα, παιδιά, γιατί στείλατε Σαραβάκη και τα λοιπά διάφορα. Και Ζάγετ και τα λοιπά. Χουάν Ραμόν Ρότσα, δείτε του. Έχει πάει ο Μπρίο πάνω του. Το θυμάστε τον Μπρίο, το στόπερο, ο Ιταλός. Τον πήγαινα. Τσεκούρι. Έτσι κάτασπρος, ψηλός αγέροχος, πιο Βρετανός. Πάει έτσι, του είχε. Βασίλη, μην το δεις. Είναι ο Ρότσα, πιάνει το γόνατό του, είναι το, φαίνεται το κόκαλο. Oh. Και πάει, δεν ξέρω πώς μπήκε η κάμερα, σε αποδυτήριο του Παναθηναϊκού. Και το βλέπω, φίλε, ο μπαμπάς μου σχολεί. Κλαίμε. Χουάν Ραμόν Ρότσα. Η Βιλνεύ, Βασίλη, μήμα σας. Ούτε ο Μάριος πάει στην ώρα του. Βασίλη, ναι. Εγώ ξυπνάω στις 5 κάθε μέρα, Άγγελος Βεν. Φίλε, εντάξει, είναι συνήθεια ετών. Εγώ τώρα είμαι 39, πιάνουμε 40 με το καλό 20 Μαρτίου να είμαστε γεροί. Από τα 16 μου ζω με συγκεκριμένους, μετά τη σχολική περίοδο, ζω σε συγκεκριμένους βιορυθμούς. Εγώ ένας λόγος που συχαινόμουν σχολεία και φροντιστήρια ήταν το πρωινό ξύπνημα. Ποτέ δεν το γούσταρα στη ζωή μου. Από το σχολείο δηλαδή, προτιμούσα την εβδομάδα, ήμασταν πρωινή και απογευματινή. Όταν ήμασταν πρωινή ήταν η χειρότερη μου, γιατί πρέπει να ξυπνάω 7 και 4, 7 και μισή. Η χειρότερη μου ήταν. Σοφοκλής, ευχαριστούμε για το subscribe, ευχαριστούμε. Σοφοκλής, να είσαι καλά, με το υπέροχο nickname. Σοφοκλής, ρε φίλε. Εκπληκτικό. Εγώ έχω διαβάσει για τον δραματισμό του Λίνεν σε ένα τάκλεν. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και το πολιτικό σκηνικό με βέβαια, ρεχάγιο. Ναι, ο Λίνεν είναι αναρχόφωτο. Βέβαια, δες το. Βασίλη, ξέρεις ποιο είναι, που τον κουβαλάνε στο Λίνεν στο φορείο, με το μαλλί το μακρύ και το πιάνει το γόνατό διαλυμένο. Το πόδι, ναι, εννοείται, ναι, ρε φίλε. Και μια εκπομπή μαγειρική να κάνετε με τρέγια να λέει για το πώς φτιάχνετε το Imam Bailey. Μαλάκα, εκείνο να μπορούσα να το έχω ένα βιντεάκι μετά την πρώτη αγωνιστική που βγαίνει ο Μάριος και μιλάει για τον κόμενο, τη νέα σχέση του Κοριαλά. Και τσατισμένος ο Τρέγιας να ψάχνει στο ίντερνετ τη συνταγή πώς γίνεται το Imam Bailey. Να το βγάλω αυτό βιντεάκι. Αυτό είχε γίνει εδώ. Στο Λίμπερο. Στο Λίμπερο είχε γίνει. Και το είχε πει ότι έγινε εδώ πέρα, ναι. Ναι. Πρώτη αγωνιστική λέει ο Ηρακλής επανέρχεται στα σαλόνια της Άλφα Ενεργής και ο Μάριος βάζει θέμα τη Δευτέρα. Κοριαλάς με τη Δευτέρα. Ναι. Και εγώ αρχίζω και λέω για το Imam Bailey. Βασίλη, Ακποφ, υποκλήσου. Διάβασε το εσύ. Ακποφ. Special blend είναι το φουτεράκι Μάρια. Το βρήκα. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο, είσαι σκύλο, ρε. Special blend, μπράβο. Όλοι εδώ οι κουτουρού ό,τι να είναι. Μπράβο, ρε σκύλε. Υποκλίνομαι. Special blend. Τι εθνικότητα. Αμερικάνικη είναι φάση snowboard και τέτοια. Εγώ θα βάζω εδώ πέρα χορηγία το Tetris. Αυτό που είσαι ο φίλο. Ένα Tetris από πολλού. Από πού το πήρα, από underground. Να το δω. Κάτω από ένα βαρύνο, από ένα έτσι. Underground, το υπόγειο. Στριγκοράτικο, ναι. Στριγκο αυτό τι ράτσα είναι. Αυτό εταιρεία θα πει. Εταιρεία. Vans, δεν είναι Vans, όχι. Streetwear εταιρεία είναι, νομίζω. Μεταξύ του, εγώ δεν θυμάμαι, μαλάκα. Πίσω, την κοιτάς μπροστά. Είναι εδώ, να έχει εδώ πέρα, από την εταιρεία. Εγώ δεν θυμάμαι. Πίσω είναι, να το δω. Να το δω, να το δω. Κάντε, προβλέπ, πείτε, κάτσε να δούμε εδώ πέρα, πείτε. Ναι. Αυτό σαν οχταράκι είναι κάτι, σαν οχτώ, έτσι, σαν κλειδαρότητα. Το ακριβό πλήρωσα. Φτηνό δεν το λες πάντως. Δεν μου έρχεται κάτι. Εντάξει, το σκέφτομαι μέρες τι είναι αυτό. Παιδιά, ο Βασίλης πήρε και ωραία βανσάκια, ωραία vans, τα οποία κολλάνε, είναι γκρι. Πήρε τα vans που έχω εγώ σε Μπορντό. Δίνομαι λίγο πιο αξιοπρεπώς τώρα, το τελευταίο διάστημα. Γιατί μου έχουν αγοράσει ρούχα. Ναι.
Ο Μπόρος που δεν είναι. Μάνος Φορόφη είναι ΠΑΟΚ. Ο λοιπόν, καπέλα το μεταξύ είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ. Σε έτ λέω τέλειο το καπέλο μου. Το έκατσε ό,τι πρέπει. Τώρα θα με πάρουν σε κανένα τσίλι να πούμε και θα πούνε ο Χατζινάκος με ασπρόμαυρα και θα με ξεφτυλίσουν. Θα με πάρουν στο τσίλι, θα με καλούν, κάνουν καμιά φωτογραφία, ο Αριανός. Μην παίρνει μόνο τώρα ο... Χαιρετίσματα πολλά και στο τσίλι καφενείο. Γουστάρω Hull City ρε εσύ. Ναι, τη γουστάρω, ναι. Βασίλη, μήπως είναι ταμτάκος blend. Ναι. Να παπίρι λέει, όχι. Γκούτσι στέλνει ο Άρμ Ιταλίας. Γκούτσι δεν νομίζω. Να παπίρι. Να παπάρι δεν είναι, ούτε να παπίρι. Live in Hull is never dull. Γράφει από πίσω ή δεν γράφει. Ένας φίλος. Έτσι. Ρε πούστη, κάτσε λίγο τα μπελάκια. Εδώ. Κάτσε. Αμάν, έλα τώρα περίμενε. Τα γυαλάκια μου. Οκ. Ω. Ω, Βασίλη θέλω αύξηση φίλε. Τι. Μπέρμπερι χούντι. Μπέρμπερι. Φίλε. Είναι Μπέρμπερι. Θέλω 40% αύξηση. Μου παίρνει να πού τη χούντι Μπέρμπερι, σε παρακαλώ πολύ. Μου πήρα, δεν τα πήρα μόνο μου, παιδιά, μην με εξηγηθώ. Μπέρμπερι, ρε φίλε, στηρίζουμε Αγγλία. Έτσι. Θέλω να πω ότι Μπέρμπερι, κλαίω. Και το σκεφτόμουν τη μέρα που το είσαι το φόλεο και επί σπίτι πήγα να ξαπλώσω και λέω. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Από ένα μπαρμπέρικο εδώ. Μπέρμπερι δεν έχει το έμπλημα. Έναν που είναι μέσα νυπότε, κάτι. Άλλο, αυτό είναι φάση άλλη, ας πούμε. Όχι, εδώ μπορούσε να έχει. Αυτό είναι σε streetwear εκδοχή, ας πούμε, ξέρεις. Πιο σκεϊτάδι και πιο streetwear. Δεν είναι Αρμάνι, είναι Χαρμάνι. Έχει λοιπόν τρελό, κάνει ωραία αντισύματα η Μαρία, εδώ, που είναι τώρα εδώ. Έχει πολύ ωραίο attitude. Μ' αρέσει που συνδυάζει αρδιλάκια, διάφορα τέτοια. Δώρο από φίλο είναι, μη σταματάς τα subs, Αυγερινέ. Αυγερινέ, τα subs σου γίνονται χούντι για τον Βασίλη. Αυγερινέ, μας πάτσε. Μπίλα Μπόγκ, Γιώργος Τρίλος. Λοιπόν, καλησπέρα από τα χιόνια. Έχετε χιόνια, φίλε, στον Καναδά, Παρασκευάς Πυριώτης. Μου έστειλε φωτογραφία το πρωί, Βασίλη. Χαμός. Θα κλάψει. Τι ωραίο το χιονάκι, ρε φίλε. Μαγεία. Γεφυράκι παραδοσιακό, με λάμπα παλιά παραδοσιακή, παραμυθένιο. Λέω, τι είναι αυτό το παραμύθι, μου λέει. Με τις θερμοκρασίες που μας κάνει, πραγματικά κλιματική αλλαγή, φίλε. Ναι. Τώρα στην Ελλάδα, 1η Δεκεμβρίου, 7 και 8 βαθμούς. Ναι, ναι. Από τώρα πιάσανε. Billabong Emerson. Καλές προσπάθειες. Δεν την πάω την Emerson. Billabong E. Κάτι μου. Snow K, σε ευχαριστώ Βασίλη μου. Ποιον ευχαριστεί ο Snow K. Είπα κάτι. Εμένα εννοείς. Αυτά είναι να φοράς Μπέρμπερι και από πίσω καπελάκι. Και από πάνω καπελάκι Άσαν. Καπελάκι Άσαν. Κοίταξε, Γκούστα, αυτό που λες, αν θεωρώ ότι είναι πεταμένα λεφτά οι μάρκες, όταν η ράφτα στην Ινδία βγάζει 2 δολάρια την ημέρα. Τι ωραίο το χιονάκι. Μπορεί να πάρει τη μάρκα. Άλλο αυτό που λες. Αυτό είναι το ανθρωπιστικό. Το κοινωνικό. Ναι. Βέβαια, ναι. Τώρα αυτό το πέρα που το κάνανε στην Ινδονησία, αυτοί οι δύο που το φτιάξαν οι άνθρωποι να πήραν ένα δολάριο σε 5 ώρες. Σαν ποιότητα όμως, οκ, okay, πληρώνεις την ποιότητα. Έχει πολλή ποιότητα. Βασίλη, 17 βαθμούς είχαμε σήμερα εδώ Σκύρος. Ωπα ρε φίλε, καλοκαιρία είχα γίνει. Ναι. Γεια σου ρε Μάριος, εδώ, και γεια στη Σκύρο. 7-8 βαθμούς, πόσο είχε σήμερα. Το πολύ εδώ πήγε κάποια στιγμή 10, το μεσημέρι. Τίποτα. Στο κέντρο. Καρδίτσα δεν ξεπερνάει τους 10 εδώ και 10 μέρες, Ορφεάσκα. Ναι. Γεια σου ρε Ορφεάσκα. Που λένε πού είσαι, Προυσό Ευρυτανίας, να είσαι καλά φίλε. Quicksilver λέει θα μπορούσε, ναι, μου πέρασε το μυαλό του Βασίλη για Quicksilver και εμένα μου πέρασε το μυαλό πριν 2-3 μέρες. Καλά Μάνος Φορόφη, εσείς εκεί είστε ρε φίλε, είπαμε, αυτόνομο κράτος είναι η Κρήτη, έτσι. Πάει, ναι, εννοείται. 21 βαθμούς. Εννοείται. Με έχει πάρει φίλος μου Χριστούγεννα από Κρήτη και λέει, ξέρεις λέει τι φοράω, βράδυ Χριστούγεννα. Ένα ανοιξιάτικο μπουφάν που είχε αγοράσει από μένα, από το item. Ανοιξιάτικο. Λέω με εκείνο, λέει στορκίζομαι, λέει με εκείνο το μπουφάνι. Ένα μπουφανάκι που ζυγίζει περίπου 80 γραμμάρια. Μείον 19 στο Καναδά, λέει ο Παρασκευάς Πυρώτης. Πω, πω φίλε, τι γίνεται κύριε. Πω. 2010 έβγαινα στην Αριστοτέλους βράδυ με κοντομάνικη ζακέτα. Πιο ψωδικά τα εφτάρια, ναι. Στην Κέρκυρα δεν έχουμε θερμόμετρα, λέει ο Tay Gate 4. Βγάζουμε έξω το σκύλο, άμα γαυγίζει σημαίνει πάρε ζακέτα. Τον Ιανουάριο παίζει να ανέβω Σαλόνικα, να κατέβω Σαλόνικα, ετοιμάσου να κάνουμε εκπομπή, λέει ο Αυγερινός. Γεια σου που λέει ένα Αυγερινό. Εννοείται, θα με ενημερώσεις, όχι εκπομπή, εκπομπές θα κάνουμε, έτσι. Να τη ματσάρα, άιντε Celtic Hearts.
Εδώ δεν ζε μαλακατέ. Είναι ικανό να πηγαίνει σε αυτό και να. Εννοείται! Εννοείται! Και με Γιακουμάκι μπροστά! Εννοείται, ρε φίλε, τι να δω τώρα, τον απαταιώνα τον Μουζουράκι, τον Ομπαμεγιάνγκ. Δε αντίθεση το που λένε. Αυτό θα το βρει σήμερα, όποιον κράζει από αυτόν τον τρόπο. Δε αντίθεση αυτό που σου λέω. Βλέπει φανέλα, σόρτ, κάλτσα, βλέπει. Ούτε μα κάτι έκανε! Ευχαριστούμε και για τα μπίτσα, Βιερινέ, ευχαριστούμε. Κλαίω, η Χάρτς έχει γαμώ τα σήματα. Από τα κορυφαία σήματα στον κόσμο. Μια καρδιά δεν είναι. Μελένη, κατεβαίνει. Μια μεγάλη καρδιά που έχει μέσα τρεις καρδιές. Σοβαρά τώρα. Ναι. Δες το, μόνο το άσπρο σορτσάκι της Χάρτς χαλάει την ομοιομορφία. Ναι, αυτό λίγο λάθος. Ναι, αλλά η κάλτσα είναι κοντράς. Κυρίως η κάλτσα, γιατί ο παίχτης βλέπει κάτω. Ναι, ναι, ναι. Α, ποιος είναι διαιτητής. Ποιος είναι διαιτητής. Ο Μάντεν. Ο Μάντεν. Νάτος. Ρόμπερτ Μάντεν. Νάτος. Κάνε κοντινό. Όπω, άμπροδες. Φανελάρα άμπροδες. Πω, 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 πω. Κλαίω, κλαίω. Λοιπόν, παιδιά. Ο Μάντεν, ρε. Απ' την Τούμπα, ρε. Την Τούμπα, ο Μάντεν. Ως το προθέες. Νάτος, δες το. Ναι. Το σκυλί, ε. Καλά. Δεύτερο μεροκάματος την εβδομάδα μέσα. Διεθνής και UEFA είναι, ρε. Αυτός και ο Κα... Αυτό και ο Κόλου, ο άλλο κοτσέτο, πολύ ωραίο, με τη φάτσα την περίεργη. Μου λέει τι ωραία ατμόσφαιρα που είχε. Την είδε και ωραία την. Είπε ότι ο Ματατζή είναι offside. Ανέβασε με τα μάτια και λέει ο αστυνομικό σου. Μίστερ Μάντεν, it's a tradition up here. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε 10 και 4 για live σχολιασμό United Arsenal. Έτσι, εμφύλιο θα έχουμε με τον Μάριο σήμερα εδώ. Τρεις οπαδοί της Arsenal και ένας της United πίσω. Ο Ζαλούρας, ο Ζαλούρας. Και εσύ United είσαι, 3-3 είμαστε δηλαδή. Και θα έρθουν άλλοι πιο United. Και θα έρθουν άλλοι, ωραία, πώς την πείτε, υπεραριθμία θα μας κάνουν. Ναι, ναι, οι φίλοι μας είναι... Μαρία, μπορείς... Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Αλλάζουμε το stream, κάνουμε ένα μικρό break. Μαρία, και μένα ένα μπορείς κασέρι γαλοπούλα. Ένα τοστάκι χωρίς πατατάκια, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Μινά, σε 5 λεπτά, ακόμη 10 παρά 1 είναι. Σε 5 λεπτά. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.